Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα. Ήμουν ένα βήμα πριν. Όχι ένα βήμα πριν. Βγήκα και το προγραμμάτισα και την τελευταία στιγμή. Είχα διάλειψη. Ότι δεν είναι Παρασκευή σήμερα. Το μεμ που ετοίμασε το εναρκτήριο στη σελίδα. Στα προφίλ είχε τέτοιο περιεχόμενο. Ο Δάκης ή το έτοιμο στα τεξ να ακουστεί. Ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι δεν είναι Παρασκευούλα, είναι Πέμπτη. Κάτσε στα αυγά σου. Υπάρχει μια γρηγοράδα, υπάρχει μια βιασύνη, δεν ξέρω. Μια ανυπομονησία, αν μη τι άλλο. Όχι μόνο σε μένα, αλλά και στους περισσότερους. Βέβαια, η αλήθεια έχει να κάνει με ένα άλλο γεγονός. Με το ότι αύριο δεν θα πραγματοποιηθεί το λόγο επειδή. Λόγω επειδή ανελειμμένων υποχρεώσεων. Δυσάρεστον δυστυχώς. Πάμε και τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει να παραβρεθούμε στην Αθήνα. Οπότε το κενό θα το καλύψει ο Κωστής Ζαζαρός το πρωί. Άρα γι' αυτό είχα και λίγο μέσα στο μυαλό μου ότι σήμερα είναι Παρασκευή, από τη στιγμή που αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή. Αλλά Πεμπτούλα, μην μπερδεύεστε, μην το δείτε και το θέσετε σκηνή κορδόνι και αύριο δεν πάτε και εσείς στη δουλειά. Κανονικά, μαστείτε, πάρτε ψάθες, ομπρέλες, μπρατσάκια, γυαλάκια. Βγείτε στον δρόμο για Χαλκιδική, δεν αντιμετωπίσετε ιδιαίτερη κίνηση. Να ρωτηθείτε γιατί όλα αυτά, γιατί είναι Παρασκευή. Thank God it's Wednesday. Από την άλλη, γιατί πρέπει να ευγνωμονούμε την κάθε μέρα που βρισκόμαστε. Όρθιοι, σημαντικοίς. Και παλεύουμε να βρούμε και την ορεξούλα μας. Από την άλλη, να μην τα λέμε όλα τόσο υπερβολικά. Όχι, ορεξάτη είμαστε, αλλά και φάνε τώρα τραλαλή τραλαλό από το πρωί. Που έτσι είμαστε τους ή άλλους και σαν εκπομπή. Λέτε να δώσω κανένα εναλλακτικό τίτλο του χρόνου στο λόγο επειδή τραλαλή τραλαλό στα FM. Κάπως έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η εκπομπή μας. Έλα, Outcast, γιατί μας κάνετε τέτοιο fade out. Να, τι φόλη είναι, βέβαια. Το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει έτσι. Γιατί έχει τέτοιες μπαλαντούλες, μας έβαλε εδώ η playlist, αλλά θα τα διορθώσουμε. Ανυπόμονες γραμμούλες περιμένουν να συνομιλήσουν μαζί μας και εμείς θα τους δώσουμε φυσικά την σκητάλη. Καλημερίζουμε την πρώτη που θα ακουστεί. Να το. Καλημέρα. Μηδέν. Δεν τα ήξερα εγώ τώρα. Καλημέρα. Δύο. Καλημέρα. 0 στα 3, καλημέρα. 0 στα 4. Πολύ ωραίο ξεκίνημα, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό είναι το λόγο επειδή. Έτσι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μαμά, δώσε καλοκαίρι. Λίγο zeros είχα σήμερα την όρεξη να ακούσω. Λίγο μπιτσόμπαρο, ε. Ένα 0-2-3 οκτάρια για τους ανυπόμονους που καλούν και κλείνουν τα τηλέφωνα και φρακάρουν το τηλεφωνικό μας κέντρο. FM και νόμινηματά για αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα ίντερνετια είπα ναι, εντάξει. Είμαι τόσο γίδι που είπα Wednesday, Thursday είναι. Καλά κάνει και μας διορθώνει ο φίλος ο Κυριάκος. Από την Κύπρο που μας ακούει. Εντάξει, την Κύπρο ξέρετε καλύτερα αγγλικά, είναι η αλήθεια. Και μου περιγράφει ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός ότι σε ραδιοφωνικούς σταθμούς έχουν, λέει, ξεκινήσει να βρίζουν τους Κύπριους. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Εντάξει, οκ, okay, παίζει ο Άρης με την ΑΕΛ Μεσού. Δύο ελληνικές ομάδες. Από την άλλη, φίλε μου Κυριάκο, εδώ βριζόμαστε αναμεταξύ των
Δηλαδή αδέρφια με αδέρφια, όταν πρόκειται για τα ποδοσφαιρικά, είναι διαφορετικές ομάδες. Οπότε δυστυχώς μη σου φανεί καθόλου παράξενο. Κλείσε τα αυτιά σου και μην ακούς αυτούς τους υβριστές. Το λόγο επειδή έχει πολύ διαφορετική ούτως ή άλλως προσέγγιση. Τώρα να ακουστεί καμιά κουβέντα παραπάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Νερό και αλάτι. Θερμοκρασία έχετε εκεί πέρα. Και εδώ είναι ανεβασμένα τα θερμόμετρα. Όλα αυτά τώρα δηλαδή μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να σκυλοβρίζει με αφορμή ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι Φερρυππίν του Κύπρου, μετά να λέει: α, η Κύπρος είναι ελληνική, η Κύπρος το ένα, το άλλο, Τούρκοι αυτό. Αναφέρεται ότι μπροστά στις ομαδάρες μας ξεχνάμε τα πάντα, και τις Μακεδονίες και τα όλα. Είναι νυν υπερπάντων ο αγών της ομάδας μας. Καλημέρα στην Γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. 0 στα 4 πρωί, καλά να πάθεις. Έτσι, έτσι. Ποσοστό Βασίλη Λυπηρίδη, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Δεν είναι ποσοστό μόνο Βασίλη Λυπηρίδη ακουστικά. Είναι η απάντηση των ακροατών Παύλα Οπαδών. Μόλις άκουσαν ότι αύριο δεν θα υπάρχει λόγο, επειδή θα υπάρχει λόγο κοπανιστή. Έτσι. Δεν είναι εντάξει, είναι κοπανιστή. Τώρα δεν ήταν επιθυμία, δεν θα πάω για μπάνια, ας πούμε. Δυστυχώς θα πάω σε ένα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι θα λείψω. Αυτό. Αυτό. Δεν θα μας λείψεις και πολύ. Δευτέρα εδώ κανονικά. Δεν χάνουμε και Δευτέρα extra large. Τι μόνο extra large, overtime. Βέβαια από την άλλη, όπως καλά μας λέει ο φίλος μας ο Τόμι, είναι και ένα είδος μίνι προδοσίας, μίνι ρίψασπις, έτσι μια λέξη που μου αρέσει, από τη στιγμή που όλο τον χρόνο συντροφεύουμε συγκεκριμένο δεν είναι πελατολόγιο, εντάξει έτσι το λέω, δεν είναι, συγκεκριμένους φίλους που ξυπνάνε αυτή την ώρα, πηγαίνουν αυτή την ώρα στη δουλειά και τα λοιπά, και ξαφνικά μετακινούμαστε. Βέβαια. Είσαι δηλαδή, πώς είναι ο φύλαξάγγελος, κάτι άλλο, εσύ είσαι ο ακουστικός. Με δίνουν και εμένα δανεικό σε άλλη ζώνη. Έτσι γίνεται. Σοάπα. Ναι, παρά τη θέλησή μου. Τώρα που συνηθίσαμε το 6. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που απαντάω όταν με ρωτάνε, το συνήθισες. Μέχρι τώρα έλεγα δεν συνηθίζεται. Τώρα είμαι στο... Βαριέσαι, δηλαδή, εντάξει, το συνηθίσαμε. Ο Ιβάρ πήρε και το λίμπερο. Γιατί το λες αυτό? Αφού δίνει δανεικούς δημοσιογράφους. Α, λες, δεν ξέρω τι να σου πω. Αν ήταν θα πηγαίναμε δανεικοί, ξέρω εγώ, στο Ατρόμητο. Στο Ράδιο Περιστέρι. Στο Ράδιο Κορασίδη, μη σου πω. Που ήταν το θυμάσαι, τα πάλες. Χρεοκόπησε, έμπλεξε με τα μπάσκετ και χρεοκόπησε. Δεν μπορώ αυτό. Ήταν μετά οι πολυαγορές που κλείσανε όλα τα παντοπολία της αγοράς. Δεν τα παντοπολία, ο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Το ξέρω, λέω τα πολυκαταστήματα που είχαν τα φτηνά τα τρόφιμα που κλείσανε τα παντοπολία, με την ίδια λογική κλείσανε και τα διάφορα πιο δεύτερα, ας πούμε. Δεν ήταν εγώ, όχι, κανείς μεγάλο λάβες δεκαετία. Το 90, Ράδιο Κορασίδη, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα... Ήταν νούμερο ένα και είχε πολυκαταστήματα παντού και τα λοιπά. Άλλα συνετέλεσαν στο να αποτύχει, ας πούμε, τέλος πάντων, ή να περιέχει. Τέλος πάντων, δεν το ξετάσουμε. Μπήκαν και τα χρηματιστήρια στη μέση εκείνη την εποχή. Ήταν μια πολύ σύνθετη. Μια πολύ σύνθετη, ναι. Οπότε εντάξει, μωρέ, θέλουμε και μια μικρή αποτοξίνωση από την πάρτι σου. Οπότε θα ανοίξεις αύριο και θα σε... Όχι, αύριο. Δυστυχώς δεν θα είμαστε και στο post-game του αγώνος. Εδώ να δώσουμε το δικό μας στίγμα. Γι' αυτό θα κερδίσει ο Άρης, επειδή θα λείπουμε εμείς. Ναι, αλλά το τέτοιο έδωσες ότι θα περάσει ο ΠΑΟ. Ναι. Μήπως έχεις καμία σχέση με το Μητσοτάκη να ισχύσει το αντίθετο. Τι να σου πω, και να ισχύσει τώρα εγώ θα ευθύνομαι. Εντάξει, okay. Όχι φυσικά, όχι. Αλλά, εντάξει, αυτό λέμε. Εντάξει. Ούτε καν ο Μητσοτάκης. Απλά είπαμε πέρυσι ο ΠΑΟΚ έπαιζε πάνω στα live μας. Είδαμε την κατάληξη που είχε και φέτος πάει, ξεκινάει με τον ίδιο μοτίβο. 13 Αυγούστου θα έχουμε live και θα παίζει ο ΠΑΟΚ. Οπότε ας προσέχουμε πολύ καλά. Χθες ένα ΠΑΟΚτσάκι το είπε το καλό στην Τρόικα. Εσύ λέει τι πράγμα είναι αυτό. Μα παίξουμε λέμε τον Άγιαξ και τον αποκλείσουμε. Στον επόμενο γύρο πάλι με τον Άγιαξ θα παίξουμε. Εντάξει, πιθανότατα. Τον Άγιαξ B, μάλιστα. Πώς θα βλέπεις σήμερα, θα πας γήπεδο? Ναι, βέβαια. Έτσι, και ο Τζούλου εδώ πήραμε. Έχει 2 εβδομάδες που πήραμε. Χαμός να γίνει.
Δεν φάγαμε και θα φύγουμε από εδώ, από Άγιο Πρόδρομο. Στο μεταξύ βρήκα και τα κασκόλ. Έχω τότε με τη μισό Άρης, μισό Ατλέτικο Μαδρίτης, μισό Άρης, μισό Μάντσεστερ. Τότε με Ρόζεμπουργκ και αυτά, βέβαια. Μάλιστα. Αιτιακά. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Θα ανεβάσω και φωτογραφία πώς ήμασταν με τον Τζούνιορ, με την τέτοια, δηλαδή πιο νέοι, με την Ατλέτικο δίπλα-δίπλα και τώρα πώς θα είμαστε. Είναι τόσο να πούμε, τότε ήταν κάτω από τον νόμο τώρα. Όπως το 91 στη Γενέβη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, Μόναχο Γάνδη, μπέρδεψα τα συνθήματα. Εντάξει, συγγνώμη. Πρωί είναι. Τώρα βγάδι και Σαραγώσα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε ρε, φιλιά, φιλιά. Να καλημερίσω και τον σύντροφό μου στη σημερινή εκπομπή μετά από πολύ καιρό, φίλος μου, ο Παναγιώτης. Τι κάνεις, Παναγιώτη? Καλημέρα, σας, καλημέρα. Καλώς τον, με περίσσια αυταπάρνηση. Ναι, ναι, και με μπέρδεψες κιόλας. Ναι, γιατί? Το πρωί, μια έλεγες Παρασκευή, νόμιζα είναι. Μετά έλεγες, μια δεν έχουμε διάθεση, μια έχουμε. Ναι, μια έχουμε. Μετά λίγο έτσι με μπέρδεψε το πρωί, λέω τώρα. Μετά είπα, είναι, μετά είπα ότι είναι Wednesday, Τετάρτη, ναι, ότι να είναι. Αυτό, να σου πω αλήθεια, το προσπέρασε εντελώς. Δεν βαριέσαι, λέω τώρα. Θέλω να μιλήσει και αγγλικά, να πούμε. Κοίτα, τη στιγμή που θα κάνει αύριο εκπομπή, μπορεί να βάλει το τραγούδι, να ξέρει. Λες, στο κλείσιμο. Όλοι εδώ να μπερδεύονται, να κάνουν αράνο. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λέει, πώς είσαι? Καλά, καλά, εσύ? Καλά, μωρέ, μια χαρά. Να, εδώ πρωί, επιτέλους ξεκινάνε τα ματσάκια, ξεκινάνε οι Ευρώπες. Επιτέλους. Ξεκίνησαν. Τι? Εντάξει, ναι, όντως, με Ολυμπιακό την Τρίτη σε ένα μάτσο που δεν βλεπόταν. Το αξιότιμο σωματείο του Ολυμπιακού έπαιζε την Τρίτη. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι και το είδες καθόλου. Εγώ είμαι λίγο πιο μαζόχας. Έβλεπα το φιλικό. Εντάξει, δεν βλέπονται αυτά τα φιλικά. Κυρίως από την κάμερα, εσύ. Η αλήθεια είναι η κάμερα είναι δύσκολη. Απλά μου αρέσουν αυτά τα φιλικά, πάντα τα βλέπω. Γιατί ξέρεις, βλέπεις τον καθένα που μπορεί να μην τον ξαναδείς ποτέ με στη διάρκεια της χρονιάς. Λίγο βλέπεις τώρα τι κάνουν, πώς το. Τώρα και καινούριος προπονητής και τέτοια. Δεν αισθάνεσαι και εσύ λίγο coach ότι δοκιμάζεις τα μάτια σου? Εννοείται, ειδικά στα πρώτα. Ξέρεις τι, αυτά πάλι τα φιλικά βλέπονται. Τα πρώτα που είχε έρθει και έβαζε καμιά τρεις δεκάδες. Εκείνα είναι που είναι τα καλά. Στα φιλικά δεν επιλέγεις λίγο να δεις, μάλλον δεν ψάχνεις να βρεις ποιον παίχτη θα κράζεις τη χρονιά, με ποιον θα ασχοληθείς. Εντάξει, το πουλέν ψάχνεις. Έχω κάτι φίλους που ψάχνουν τους παίχτες που θα κράζουν. Ναι, αυτό. Άλλοι ψάχνουν το πουλέν που θα λένε παιχταράμ και τέτοια, αλλά κάποιοι που θα στείλουν. Αλλά κάποιοι έχω και τον ξέρεις κιόλας. Έχουμε και κοινό γνωστό. Τελικάς, ποιος είναι φέτος? Όχι, κοινό γνωστό που ψάχνει να βρει ποιο θα κράξει. Ο Πέλκας είναι χρόνια που λένε. Για να δούμε γραμμούλα. Καλημέρα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλησπέρα, παππού. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνουμε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Πριν ξεκινήσω να πω για αυτά που πρέπει να πω και εσύ ξέρεις πολύ καλά το τι θα πιάσω. Ναι, για πες μου, τι ζώνη πιάνεις εσύ? Τη ζώνη, για μια εβδομαδούλα, λόγω επειδή θα κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Πώς λέει, χρήση, λες και είναι ναρκωτικά. Ναι. Μας το περνάνε έτσι ότι άδεια είναι κάτι το οποίο είναι βλαβερό. Θα απαγορευτεί στο τέλος, θα το κάπνισμα ένα πράγμα. Καλά, θα σου πω μετά, ναι, ναι, σκηνικό. Ο Κωστής θα λείπει από την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα πάω και λίγο στα δικά του χωράφια. 7 με 10. Για τα χθεσινά τώρα μην ξέρεις, άμα ξεκινήσω εγώ τώρα για τον κύριο Γραμμένο, ναι, που ντύθηκε πιλάβης, εγώ θα φταίω. Περίμενες κάτι παραπάνω δηλαδή, δεν ξέρω. Μα τουλάχιστον, δηλαδή ο κύριος Γραμμένος και το 11 και τόσο και με τον Παναθηναϊκό και τα στραβά μάτια τουλάχιστον είναι μια μικρή δίκη. Δηλαδή εγώ περίμενα ότι εφόσον όλοι είναι διαλυμένοι μετά... Μα η αιτιολογία της ήταν ξεφτύλα. Άκουσε την αιτιολογία. Δεν ζητήθηκε η αποκατάσταση από την τότε διοίκηση της ΠΑΕ. Αυτό... Ναι. Και ποιος δεν το ζήτησε? Ο ΓΣ, που, που δεν ήταν μέτοχος του 10%. Ναι. Ξέρεις αυτό ότι ήταν μέτοχος. Άρα δηλαδή ήταν... δηλαδή να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή αυτή η κατάσταση... Ο κύριος Γραμμένος ντύθηκε κύριος Πυλάβιος. Μάλιστα. Όπως και να έχει, ο Ηρακλής φέτος δεν θα υπάρχει. Έτσι είναι το συγκλονιστικό, βλέπω, είναι συγκλονιστικό δεν, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, του πίστευα ότι εφόσον η Super League δεν βλέπεις, η μισή δεν δηλώνουν, θα μας βάζανε εκεί, ξέρεις, αλλά όπως το έκαναν κάποτε με τον Ιωαννίδη που μας βάλα μαζί με τον Βόλο και την Καβάλα στην Εθνική. Κάτι παρόμοιο περίμενα και εγώ, εντάξει. Λογικό ήταν. Κυκλοφορούσε έτσι. Το κλίμα. Καλά το λες. Το κλίμα ήταν κλίμα αισιοδοξίας, αλλά Ηρακλής είσαι, πρέπει να το περιμένεις. Ναι, δηλαδή ο κύριος... Κατ' εμέ. Και τώρα κάποιοι κύριοι Καράουγλου που βγαίνανε τώρα
πιστεύω ότι ο κύριος Γραμμένος πρέπει να εξαφανιστεί λίγο από τη Σόρ που το λέω, αλλά πρέπει να εξαφανιστεί λίγο από την πόλη. Πάντως με, με το Γραμμένο κάνουμε νομίζω το ίδιο λάθος που κάνουμε και στην πολιτική και σε όλα τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι. Προφανώς και δεν είμαι υπέρμαχος του Γραμμένου, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση του Ηρακλή. Τώρα το ότι έφτασε σε ένα σημείο να συμμετέχει σε μια απόφαση. Όμως, έχουν γίνει κλίματα τόσα χρόνια, έτσι. Ναι, εντάξει, πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια μας έριξε τον Παναθηναϊκό, δύο χρόνια τον αφήνει έτσι. Ο κύριος Γραμμένος πέρσι το καλοκαίρι ήταν να γίνει η ομάδα της Super League 2-14, η ΕΠΟ είπε όχι, θα μείνει στις 12. Ναι, ενώ είναι η Super League 1-14, δηλαδή ένα βήμα δεν έχει κάνει. Τον Παναθηναϊκό λίγο όλοι μαζί. Τον Παναθηναϊκό το σώσαν οι υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή στον Ηρακλή δεν υπήρξε ούτε μία, ας πούμε. Μα γι' αυτό λέω, δηλαδή κανένα ενδιαφέρον. Τρία-τέσσερα πατήματα του κύριου Γραμμένου αυτό το καλοκαίρι που δεν ήταν, που μπορούσε, που εδώ μας τιμωρήσανε, μας δείξαν μείον βαθμούς δύο μέρες θυμάσαι πριν τη λήξη του πρωταθλήματος για να πέσει. Γιατί αλλιώς πάλι δεν πέφταμε. Απλά όλη η κατάσταση ήταν λίγο τυχοδιοκτική, όπως συνήθως γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Δηλαδή βγήκε μια απόφαση, την οποία την κυνηγούσα από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα ο Ρέμος, ας πούμε, τόσα χρόνια. Βγήκε μια απόφαση και βρέθηκαν, ας πούμε, και είπαν ας την εκμεταλλευτούμε. Δεν υπήρχε το υπόβαθρο, νομίζω, δηλαδή αυτή είναι η ευθύνη του Ηρακλή για μένα, το υπόβαθρο και η βάση και όλο το έτσι. Να στοιχειοθετήσουν αυτό που ζητούσαν, αυτό που απαιτούσαν. Ξαφνικά βγήκε μια απόφαση και λένε «Α, κάτσε να δούμε εδώ τι μπορούμε να βγάλουμε από εδώ». Εγώ είπα, δηλαδή θεωρώ εντάξει, ότι... και λόγω της αλλαγής κυβερνήσεως όλοι τα παίρνουν. Εντάξει, μην τρελαίνουν. Δηλαδή τι σημαίνει η αλλαγή κυβέρνησης. Ναι. Είναι αυτό που το ελληνικό της λέει «Αφού έρθει η κυβέρνηση, πας και γίνει κάτι». Μόνο προεκλογική, ίσα-ίσα. Μόνο προεκλογικά. Αν μπράβο, αυτό θα γινόταν κάτι, θα γινόταν προεκλογικά. Τώρα δεν είδες, εδώ ήταν γενικώς μπερδεμένη κατάσταση. Η κυβέρνηση αυτή... Πίστευα ότι γιατί βλέπεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Εκεί περίμενα, θα μας εκεί, αλλά... Όχι, σου λέω, η κυβέρνηση αυτή έβγαινε ο Άδωνης. Ο Κυριάκος λέει ότι ουδέποτε το είπε και όντως δεν το είπε. Αλλά έβγαινε ο Άδωνης και έλεγε ότι άμα εκλεγούμε θα καταργήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι βγαίνουν ένας-ένας οι βουλευτές και οι υπουργοί και λένε ότι θα εκμεταλλευτούμε τα ωφέλη, θα υπερασπιστούμε τα ωφέλη. Σοβαρός κύριος. Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή τώρα τι περιμένεις, ας πούμε, γίνεται... να υπάρξει στον Ηρακλή μέρημνα. Όχι, ήταν όλα στην πλάτη μας. Όλα στην πλάτη μας. Το θέμα είναι ότι δεν θα υπάρχει Ηρακλής φέτος. Είναι συγκλονιστικό. Μετά το 1908. Δηλαδή και σε μια χρονιά που βλέπεις μετά από χρόνια θα παίξεις το μπάσκετ και το βόλι στην πρώτη κατηγορία. Και στο μπάσκετ είναι αξιέπαινη προσπάθεια όπως και στο βόλι. Και στο βόλι με τα χίλια, οι άνθρωποι επειδή γνωρίζω και τους γνωρίζω και λίγο, με τα χίλια ζόρια κάνουν κάθε χρόνο και έχουν πολύ αξιοπρεπείς πόρες. Να λέει ο Μάτσικης. Σίγουρα. Και ευτυχώς ο κύριος Δρακόπουλος το μπάσκετ έχει μετά τις καρπαζιές, δεν έφυγε, δηλαδή πείσμα σου περισσότερο για να ανεβάσει την ομάδα. Μάλιστα. Απλά όπως έχει τόσο καλές διοικήσεις ο Ηρακλής σε μπάσκετ και σε βόλι, γίναν τόσα και τόσα. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν μπορούσε κάτι να κάνει. Δεν υπήρχε κάτι να κάνουν άλλο στο ποδόσφαιρο για να φέρουν την ομάδα εκεί που τη φέρανε. Όλες οι διοικήσεις που πέρασαν. Δηλαδή, όχι, σίγουρα. Εξαντλήσανε κάθε περιθώριο για να την κάναμε. Δεν κάναμε, δεν υπάρχουν. Τι δεν κάναμε, τι δεν έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει κάτι να κάνουμε. Τα κάναμε όλα. Τα κάναμε όλα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω τώρα, θα μπορέσει να βρεθεί κάποια λύση με κάποιο άφημη, με. Ναι, και αυτό όμως δεν είναι πασάλιμα. Δηλαδή το άκουγα πάλι και να σου πω κάτι επειδή έχουμε. Εντάξει, μια πόλη ζούμε όλοι έχουμε. Και έχω φίλους Ηρακλητές, δηλαδή μόνο και μόνο για αυτούς, μου προξενεί συμπάθεια η ομάδα και όλα αυτά που περνάει. Δεν είναι και λίγο. Να μην το πω κατάδια, γιατί ακούτε κάθε τώρα, χρόνο να κάθεσαι και να ψάχνεις αυτή την κατάσταση. Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας με μια αποστολή που έχουν. Δηλαδή, αυτές οι διοικήσεις τόσα χρόνια έχουν κάνει τα πάντα για να φέρουν και εδώ την ομάδα. Και δεν γίνεται πάλι να ψαχνεί μια τόσο ιστορική ομάδα φήμη. Θα ψάξει, γιατί σου λέει τώρα στο σημείο που φτάσαμε. Όχι, καλά κάνει και ψάχνει. Απλά θέλω να πω ότι δεν γίνεται να φέρουν κάθε χρόνο την ομάδα σε αυτό το κόσμο. Τώρα να ψάξει, α πούμε, ιστορία. Όταν έρχεται ο Παπαθανασάκης και λέει Δεν ξέρω τη μάνα μου τι δουλειά κάνω. Ναι. Και όλοι το. Γιατί αυτό δεν το. Και όλοι το αποδέχονται. Και σε όλες τις ομάδες έτσι έχει γίνει κατά καιρούς. Ας πούμε, είχα φίλους Αριανούς. Όχι, και στον Άρη και στον ΠΑΟ και παντού. Ή ας πούμε με την περίπτωση του Λάσκαρη. Ναι. Λέγαμε ρε παιδιά, ποιος είναι ο Λάσκαρης. Ναι. Ξέρεις λέει τι μπορεί ο Λάσκαρης, πόσο χρυσό έχει. Είναι ναι. Και πατούσε στο. Πλέον υπάρχει το ίντερνετ. Πατάς στο Google. Ο παδός ζει λίγο, είναι σε μια μικρή σταχτοπούτα. Περιμένει τον πρίγκιπα να έρθει.
γουστάρει, όχι ο παδός, γενικά ο άνθρωπος, γουστάρει το παραμύθι. Είτε είναι πολιτική, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Γιατί είμαι στο ποδόσφαιρο γενικότερα με τόσους που έχουν ασχοληθεί, όχι μόνο εδώ, και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Εσύ τώρα, πρόσφατα στον ΠΑΟΚ, τώρα αυτός που ήρθε να πάρει τον μπάσκετ. Πατούσε στο Google και δεν τον έβρισκες. Στην ΑΕΚ παλαιότερα ερχόταν κάποιος και ήταν όλοι πολεμάτε. Αυτό το πολεμάτε, το καλό. Το καλό το Άρη, το καλό του ΠΑΟΚ, μη μιλάτε, μη μιλάτε. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, εξού μετέπειτα σκάνε οι τόγκες και λέει γιατί δεν τα λέγατε. Γιατί δεν τα λέγατε. Μετά πάλι βγαίνουν και κράζουν. Ναι, και λένε αυτό. Εντάξει, οπότε ας είμαστε πάντα προσγειωμένοι. Γι' αυτό εγώ πριν είπα και το φίλο, ας πούμε, ότι λίγο να δούμε και τι ευθύνες έχουν τόσα χρόνια οι, όχι οπαδοί προφανώς, οι ομάδες και οι διοικήσεις που έχουν φέρει εκεί πέρα. Ακόμα και στον ΠΑΟΚ αύριο μεθαύριο, ας πούμε, γιατί επιχειρηματίας είναι πάνω απ' όλα ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, ρε, αλλά αυτός έχει μια υπόσταση όμως. Όχι, σου λέω. Αποφασίσει να φύγει, ας πούμε, να εγκαταλείψει, ξέρω εγώ, να μην ασχοληθεί για τους X λόγους. Κάνουμε... δεν θα υπάρχει. Ναι. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Θα βγουν κάποιοι, ας πούμε, και θα πούνε, δεν τα λέγατε ότι αυτό θα εγκατέλειπε μια ιδέα. Ναι, ότι το ξέρατε και δεν το λέγατε. Ναι, εντάξει, αυτά είναι. Γι' αυτό σου λέω. Και στον Ηράκλειο όλοι αυτοί που εμπλακήκαν από τη στιγμή που δεν είχαν καμία υπόσταση, ο κόσμος σου αποδέχεται. Τέλος πάντων, η οικογένεια ή οτιδήποτε θες, τους υποδέχτηκε. Σου λέει, άλλος δεν ξέρει τι δουλειά κάνει η μάνα μου. Μα και τους υπερασπίζονται. Χασκογελάνε όλοι. Και τους υπερασπίζονται. Βέβαια, θα μου πεις δεν φταίει ο κόσμος. Τους υπερασπίζονται, λες και είναι συγγενείς τους. Αλλά από την άλλη, όταν ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνε, τότε η ομάδα είναι στο χείλος του κρεμού. Πάμε και σε αυτόν και ό,τι γίνει, γίνει. Και πριν αυτό που είπες τώρα, να το πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, ναι, αυτό έτσι κι αλλιώς κάνουμε. Αυτό το λόγο, ναι, αυτό είναι το λογοποιητή. Που πεις για την πολιτική, για τον Άδωνη, για αυτά. Είναι μία άποψη την οποία την έχω από τότε που τελείωσα το σχολείο, από λίγο πριν δηλαδή, με το που ξεκίνησα να ψηφίζω. Το 99 τελείωσα, από το 90, όταν κατάλαβα λίγο τι μου γίνεται, 96, 97, 98, είχα την ίδια άποψη. Τότε που ακόμα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ήταν αρχικά κόμματα, ότι όλοι θα κάνουν το ίδιο. Ναι. Και βέβαια μετά, μετά το ανακαλύψαμε εμείς, αποτυπώθηκε εκείνη περίπου την εποχή, στη γνωστή ταινία, μια και να το αναφέρουμε έτσι. Το ίδιο Βαρέλ. Το ίδιο Βαρέλ. Ναι, τα έλεγε. Δηλαδή, τα έλεγε. Ρε παιδιά, δηλαδή, πραγματικά απορώ με κάποιους ανθρώπους που πορώνονται. Ναι. Ναι, περιμένετε να αλλάξει. Δηλαδή, θεωρείτε ότι θα κάνει κάτι άλλο οι προηγούμενοι ή θα κάνουν κάτι διαφορετικό οι επόμενοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή. Περιμένουν κάποιοι που έχουν ιδίων όφελος. Ας πούμε, κανένα διορισμό, κανένα βιβλίο. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι και τίμιο. Για μένα, να σου πω. Τουλάχιστον βγες και πες, φίλε, εγώ περιμένω γιατί έχω όφελος. Μη μου λες για το καλό της χώρας. Δεν υπάρχει το καλό της χώρας. Είναι προδιαγραμμένα. Τώρα μπορεί να ακούγεται και λίγο συνωμοσιακό όλο αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδιά, είναι συγκεκριμένη αποφάση. Δεν παίρνουμε εμείς. Δηλαδή, θεωρείτε ότι θα κάνει κάτι άλλο. Θα την καταργήσουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι που φέραν τα μνημόνια κράζαν αυτούς που συνεχίζαν τα μνημόνια και τώρα. Δηλαδή, και αυτοί που ψηφίσαν τα μνημόνια θα βγουν στον δρόμο να κράξουν αυτούς. Ακριβώς. Εντάξει, Παύλο Κύκλο. Έχω βρεθεί σε απίστευτο σκηνικό. Γυρίζω από καράβι φέτος. Και από Αλόνισο, κάθε τετράωρο το πόσο. Και κάποια στιγμή εκεί που καθόμαστε ήρεμα και ωραία είναι δύο άνθρωποι μεγάλη ηλικία. Και παίζει, κάνει το λάθος να έχει τηλεόραση και να παίζει ειδήσεις. Και ήταν προεκλογικά. Και δείχνει Τσίπρα και πιάνουν παιδιά ένα καυγά. Ναι, εννοείται. Ένα καυγά των παλιών καλών εποχών. Έχουμε πεθάνει στο γέλιο, βέβαια, όλοι που είμαστε γύρω, γιατί είμαστε πάνω κάτω αυτή την ηλικία, ας πούμε, δικιά μας και τέτοια. Αλλά οι παππούδες ήταν εκεί πέρα. Ήτανε... Και μετά δείχνει στιγμή. Και ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο. Και μετά δείχνει στιγμή ότι παπάω κάνει και πιάνει εσύ ένα καυγά. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Στα βράχια της Αλόνης βρήκα το παντελόνι. Ναι, γι' αυτό πήγα. Μεγάλο στίχος. Γι' αυτό πήγα, ναι. Μεγάλο στίχος, ναι. Και να πούμε, να διορθώσω ότι ο Λάσκαρης έχει χρυσό, απλά δεν έχει γίνει ακόμα η εξόριξή του. Α, οκ, okay, εντάξει, ναι, έτσι είναι δεκτό, ναι, 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 σωστά, σωστά. Ναι. Σαν την κληρονομιά που δεν άνοιξε είναι αυτό κάπως έτσι. Για τον Ηρακλή, για την εκπομπή του Ηρακλή πήρα να συμμετέχω κι εγώ. Ωρα γαμπλέ, πρωί-πρωί. Είμαστε όλα, είμαστε και μπλιά στο κίτρινο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να, η λύση είναι μία, για να μην υπάρχει άγχος και στους φίλους του Ηρακλή. Τρία χρόνια στη Β, ένα χρόνο στη Γ, και ανεξαρτήτου θέσης, και ένα χρόνο στην πρώτη κατηγορία. Τι είναι σύστημα είναι αυτό, 3-1-1. Ναι, με κλήρωση, να μην αγχώνονται ούτε χρέη ούτε τίποτα και εντάξει. Είναι, πιστεύω, η καλύτερη λύση να μην έχουν και άγχος τα παιδιά. Μάλλον, εγώ δεν θέλω να ούτε στη γάμα. Τέσσερα χρόνια στη Β, μία στην Α. Να πηγαίνει έτσι, ούτε χρέη, ούτε τίποτα. Να είναι φιλική συμμετοχή, κανονικά, αφού αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Διανόμου. Παίξει, δεν παίξει. Δηλαδή. Και στάρ μάλλον. Μπάμπη, νότια ή βόρεια θα κινηθείς? Νότια, Αθήνα θα πάω. Νότια, εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει. Στο περίπου κατάλαβα πού θα πας. Να σου δώσω συγχαρητήρια για... τι να το πω, άρθρο,
Τέλος πάντων, αυτό που έγραψε στο Άνμα. Εντάξει, ήταν κάποια πράγματα που μα. Τι συγχαρητήρια τώρα. Μακάρι να μπορούσαμε να μην τα γράψουμε. Να μην τα γράψουμε, ας πούμε αυτό. Τέλος πάντων. Και επειδή έγινε και αναφορά στον Άδωνη, έχει ένα βιντεάκι που ο Άδωνης δίνει το ξεκίνημα για τον αγώνα του Άρη σήμερα. Μπορείς να το παίξεις, όχι το Λούμπεν, είναι το τελευταίο βιντεάκι που έχει ανεβάσει. Ναι, τι, μιλάει για τον Άρη ο Άδωνης. Δεν μιλάει, πάμε, ξεκινάμε. Εντάξει, ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Και ένα ακόμα να βοηθήσω στην ραδιοσκηνοθεσία. Αλωνών και αυτό εννοείται. ο Κύπριος μαραθωνοδρόμος. Ναι. Μπορούμε να το αφιερώσουμε σήμερα. Ποιος για... έχει, δεν ξέρω, ποιο, έχει με μαραθωνοδρόμο Κύπρος. Ναι, είναι τηλεφώνημα, παίρνει να συμμετέχει. Α, στο τέτοιο. Στο Olympus Marathon. Ναι. Στο, λες για το, πώς το λένε, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα, εντάξει. Okay. Οπότε και αυτό. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Έγινε, σταμάτησε το από τον Real. Πότε. Τώρα, ναι, σταμάτησε. Από του χρόνου θα βρεθεί κάποιο, εντάξει. Είναι από τις πρώτες εκπομπές. Μόνο ο Βαγγέλας υπάρχει. Ναι, εκεί, γιατί πλέον. Όχι. Γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς, άλλο. Δεν έχει να κάνει με τις πεπιθήσεις του εργοδότη, ας πούμε, η εκπομπή. Ποτέ, έτσι κι αλλιώς, όχι, στο Sky ήταν η Ελληνοφρένεια, στο Real ήταν η Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, παντού είναι, δεν έχει να κάνει. Μια χαρά. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθω. Για χαρά. Βλέπω εδώ τώρα το Λούμπεν μας κλέβει τον. Μπήκα στο Λούμπεν μας κλέβει τον τίτλο. Έχει άρθρο για τα ποδοσφαιρικά. Ένα αφιέρωμα σε αγώνες που δεν άρχισαν ή δεν έληξαν ποτέ για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα τέτοιο άρθρο με τίτλο 30 χρόνια αποτυχίες. Σου θυμίζει κάτι αυτό. Τέλος πάντων. Για καλό είναι να μην τα. Μας έχουν ρημάξει γενικότερα. Και μετά μιλάμε, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Πίσω τα κλεμμένα, ναι. Πάντως να κάνω μια υποσημείωση για αυτό που είπες πριν, για το άρθρο που λες μακάρι να μην το γράφαμε. Δεν συμφωνώ απόλυτα. Τι εννοώ? Με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός έπρεπε να τα έχω γράψει πιο μπροστά. Όχι. Και τώρα μάλλον έπρεπε να τα έχεις γράψει, αλλά τα λέμε γιατί μακάρι να μην έφευγε ο άνθρωπος από τη ζωή. Αλλά από τη στιγμή που έφυγε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι και το επιστέγασμα όλης της προσπάθειας ενός ανθρώπου και του έργου ενός ανθρώπου. Δηλαδή, όντως καλό είναι τέτοια πράγματα να αναφέρονται και να. Όσο μπορούν, ουσιαστικά αυτό είναι και το νόημα. Δηλαδή, το νομίζω... έλεγε μέσα στους περιμένους γυναίκες, λέει θα φύγουμε μια μέρα και τα λοιπά, αρκεί που θα μας θυμηθούν, ακριβώς. Θα πούμε ότι ζήσαμε κι εμείς αυτό. Είναι... Να φύγεις από το μάτι του κόσμου. Αυτό είναι το ιδεώδες των αρχαίων Ελλήνων. Ναι, η ιστοροφημία. Ναι. Να ξέρεις. Και το ήταν αυτό. Δηλαδή δεν τους ένοιαζε ούτε να κάνουν περισσότερο τίποτα. Ήταν η ιστεροφημία αυτό. Θα μου πεις από τη στιγμή που έφυγες τώρα έχει νόημα να πει ο άλλος ήταν λαλάκας ή ήταν πολύ καλό παιδί. Ενδεχομένως δεν έχει νόημα τόσο για σένα, έχει ίσως για τους γύρω, για τους δικούς σου. Και για τους ανθρώπους, όχι μόνο της οικογένειάς σου, και αυτούς ακόμα που αγάπησαν το έργο σου ή την παρουσία σου σε οτιδήποτε. Μα όλα γίνονται για τους ανθρώπους που είναι γύρω. Δεν απαλύνει τον πόνο, αλλά υπάρχει έτσι μια σχετική ότι καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπός σου. Και είναι και ένας, ξέρεις, και κάθε άνθρωπος δημιουργεί το δικό του μύθο, έτσι. Δηλαδή, εσύ αύριο μεθαύριο θα λες γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Α, νομίζω αύριο μεθαύριο που θα πεθάνεις. Δεν θα πεθάνεις εσύ, τι νομίζεις. Θα γράψουν οι άλλοι. Θα σε γράψω εγώ μια αρθράρα, αγόρι μου. Παιδιά, τι μάθεις να βγουν γράψεις. Θα γράψω, θα βγαίνω Λευτέρη στα τηλέφωνα, σε όλους τους σταθμούς. Όχι, μπορούμε να κάνουμε άρθρο με άναρθες κραβιές του Λευτέρη. Έλα εδώ στην Πάρνη θα που είμαι και τα λοιπά. Στον Πάλι. Για τον Μπαμπατζάν, γιατί δεν λέτε να πούμε. Έτσι, λοιπόν, 6 και 32 πρώτα λεπτά, ξεκινήσαμε δυναμικά με κουβεντούλες, με θεματάκια. Αυτή θα είναι η θεματολογία μας ως επί το πλείστον. Ασφαλώς υπάρχει το παιχνίδι του Άρη σήμερα σε 9.30 απέναντι στην ΑΕΛ Μεσού. Ο Ηρακλής που δεν έχει υπόσταση καθότι απορρίφθηκε το αίτημά του να αγωνιστεί στην Super League 2. Και ο ΠΑΟΚ που έχει κανένα φιλικό, πήρε κανένα παίχτη, πήρε, υπέγραψε πήρε το εισιτήριο. Αυτό τον ανθρωποφάγο, ναι. Ναι, ο εισιτή πήρε το εισιτήριο και περιμένει τον Κοντράο που απορρίφθηκε από την Πόρτο. Να σου πω κάτι, θα είναι ο μοναδικός. Που πιστεύω στο καλωσόρισμα που κάνουν που ήθιστε στον ΠΑΟΚ θα είναι και η οπαδίνα του Καρπαζόλη. Άρα νομίζω ότι έχει, αν σε περίπτωση τέλος πάντων γίνει αυτή η μεταγραφή, νομίζω ότι από εκεί που ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, παιχταρά, θα τα ακούσει. Θα είναι ο πρώτος που θα είναι. Θα ακούσει, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει να φάει Μπινελί και αυτό. Το περιμένει η Κερκίδα αυτό. Το περιμένουν και άλλοι παίχτες. Και παίχτες και τώρα εδώ αγόρι. Πάει και πάρω και εδώ. Μέχρι και ο Φούρναρη θα αφήσει το Λιμιό, θα πιάσει τον Κοντράο. Με αυτό που φορνίζει θα τον αρχίσει. Άρα θα επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην
Μάλλον δεν είναι. Λες να έρθει τώρα στον πάγκο, δηλαδή μετά από όλα αυτά να. Τίποτα δεν μου κάνει καλά, ναι. Να ξέρεις. Αλλά από τη στιγμή που σε απορρίπτει. Γιατί ότι παρεξηγήθηκε, η ομάδα σε. Όχι, η ομάδα δεν παρεξηγεί. Δεν παρεξηγεί η ομάδα. Δεν παρεξηγεί η ομάδα. Δεν παρεξηγού. Ξέρει πώ το λέω, δεν παρεξηγώ. Άντε, για να πάρουμε και τη γραμμή, να πάμε στο διάλειμμα. Να δούμε ή να δυνοθήσουμε να πάρει μετά. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Δεν είμαι ο Λευτέρης. Έτσι, λέει, τρόμαξε. Κακός. Άλλη φορά να είσαι. Λοιπόν, Μπαμπίνο, δεν το αναφέρει και καθόλου στην αυλία του Ρέμου, στην καθιερωμένη που γίνεται στη... Ω, έχουμε αυτή τη θεματάρα την καθιερωμένη του χρόνου στον Άμος. Α, στο Ισηνικό. Βέβαια. Αυτό θα πει αρχή συνταξία. Παιδιά, δεν πήρα χαμπάρι. Άλλη μια φορά με ξένο καλλιτέχνη, έτσι. Έγινε. Ποιον είχε. Δεν έγινε ακόμα, θα γίνει. Α, είπα και εγώ, γιατί είναι να πάω. Είναι νομίζω αυτό το Σάββατο, ναι. Αυτό το Σάββατο πρέπει να είναι. Γιατί κάθε χρόνο διαβάζουμε το μενού. Κάτσε το Σάββατο τώρα αυτό. Αυτό το Σάββατο. Όχι ρε παιδιά, δύο φιλικά έχει ο Πάκο Καπάκι, δεν μπορούσα να πάω. Εγώ πέσα γάμο στην Τολεμαϊδά. Α, μπορεί να έρθει το γάμο το δικό σου. Με ποιον είναι, με ποιον καλλιτέχνη. Δεν είμαι σίγουρο, νομίζω με έναν Αιγύπτιο, νομίζω. Δεν είμαι όμως σίγουρο. Του Νουάρντα. Ναι. Όχι, δεν είναι. 1000 με 1500 ευρώ είσοδο. Κάθε χρόνο είναι τόσο. Εντάξει, για τόσο είναι. Ευτυχώς οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Δεν είχαμε αύξηση. Εντάξει, αφού γκράζονται την κρίση και τα λοιπά και το χρόνο του κόσμου. Γιατί τώρα ο Ρέμος είναι με τους UB40 βγαίνει περίοδια. Αυτό ήταν. Εδώ νομίζω δεν κάνανε και εδώ. Όχι, δεν ήταν με τους UB40 ήταν στην αυλή. Ναι. Να κάνουν. Εκεί είναι καθιερωμένη μία συναυλία του. Το καθιερωμένο, ναι, event της χρονιάς, βεβαίως. Για τον... Άμπρα. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω, θα ενημερωθώ, θα κάνω το ρεπορτάζ και θα ενημερώ για τους... Αν έχουν μείνει εισιτήρια, να μάθουμε. Αυτό να μάθουμε, να μάθουμε για τον κόσμο εδώ του Λόγω. Αλλά αυτό νομίζω μόνο αρκεί. Τώρα νομίζω το καλύτερο ρεπορτάζ θα είναι μετά την... Ναι. Γιατί δεν κάνει ένα δωρεάν εκπομπή στο ρεφίλ να βγάλει παιδιά μπορώ... Ναι, θα το συζητήσουμε τώρα στο διάλειμμα και να είστε... Είναι 25 εβδόμου είναι το... Αύριο. Σήμερα είναι 25. Σήμερα. Μήπως είναι σήμερα το πάρτι της Μικόνου. Με μπιάτικα, ρε παιδιά. Ναι, ναι, παιδιά, γιατί βλέπω εδώ την αφήση 25. Σήμερα είναι. Ναι. Μην είναι τίποτα περσινή η αφήση. Γιατί αύριο δεν θα έχω εκπομπή. Γατάκια. Μήπως εκεί θα πάτε. Και δυσάρεστη και μας λέμε στο παραμύθι. Έτσι, ναι, παρακαλώ. Μαζί με τα εισιτήρια που θα μοιράσεις, δώσε και λεφτά, γιατί με 50 ευρώ μόνο μπύρα μπορούν να ανοίξουν. Φαντάζεσαι. Όχι, είναι μέσα στο εισιτήριο, κάτι πίνεις. Όχι, αποκλείεται. Θα τα πούμε μετά, θα έχουμε ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, γιατί είναι από τα αγαπημένα μας θέματα κάθε χρονιάς. Είστε και το θηρίο στο Χόρς, έτσι. Να τα λέμε για αυτά, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε. Μόλις τώρα υπέγραψω. Εσύ τι λέγεται, πώς λέγεται. Δεν ξέρω, μάλλον εσύ τι. Κοίτα, ο Ουμπτιτί, πώς το λένε τη Βαρκελόνη, πώς είναι, Ουμπτιτί, Ουμπτιτί. Ουμπτιτί. Εγώ νομίζω ότι το κάνουν City γιατί το σπίτι. Αυτό θα, αυτό θα ακουστεί, παιδιά. Κολλάει σαν σύνθημα. Αυτό θα ακουστεί. Εντάξει. Αυτό θα ακουστεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, βλέπω και το κοετράγιο να κόβει κάτι Θεσσαλονίκη σιγά-σιγά. Αυτό λέγαμε πριν. Δεν, και δεν αυτό σου κάνει ωραίο σύνθημα, παιδιά. Πλάκα-πλάκα μόνο και μόνο για το σύνθημα. Και το κοετράγιο είναι πολύ εύκολο για σύνθημα γενικότερα. Πολύ καλό είναι. Αλλά πώς θα έρθει, αν έρθει τώρα, θα είναι. Αντεστραμμένο το κλίμα. Όχι, καλύτερα για να πάρει τα χαμπάρια του. Μην έρθει τα βεντέτα. Να έρθει στο πάγκο. Ξέρω εγώ και να πούμε και ξέρω εγώ τώρα. Δεν έχει εδώ τι τέτοιο. Να κάνουμε γυναίκα και παιδιά. Εκεί όπου είσαι γυναίκα και παιδιά, καταλαβαίνει. Να σου πω κάτι, το συζητούσαμε προχθές με κάτι φίλους. Δηλαδή αυτό με το γυναίκα και παιδιά λες και τον είπα να πιάσει δουλειά στην Κρίνη και μένει στον Εύωσμο και θα πάρει τρία λεωφορεία για να πει. Άκουγα, λέει δεν βολεύει το αεροδρόμιο. Σιγά ρε μεγάλη. Λες και. Πάρε μια κάρτα, βγάλε μια κάρτα από τα πόδια διαδρομών. Να μην έχει. Θα φύγει από την Κρίνη, α πούμε, που μένει και θα πάνε να δουλέψει. Τι να σου πω, στο τυχερό Εύρο. Διορισμό. Εντάξει, ρε άνθρωπο. Να τα λέει και ένα άνθρωπο που τα βγάζει με το ζόρι, μετράει. Πώ έλεγε και ο Ζήκο μα, που λέει μια δραχμή για να κάνουμε. 99 δραχμέ για να κάνουμε κατοστάρικο, λέει. Εντάξει. Η γυναίκα του έχει μάθει να είναι εκεί πέρα στην Πορτογαλία, έχει μάθει να είναι στη Μαδρίτη. Λέει τώρα πια Θεσσαλονίκη. Μην έρθει εδώ και δεν θέλει να φύγει μετά. Γιατί έτσι λένε. Μήπω δεν θέλει να φύγει ο Κροεντράου και θέλει να φύγει η γυναίκα Ρονάρο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πήγε
Χαλκιδική ακόμα, γι' αυτό δεν ξέρει. Όχι, ρε, τρελό, θα το στείλω Χαλκιδική κατά 3 ώρες να πάει. Εκείνη που δεν πρόκειται να έρθει, άστο. Κίνηση στα ψακούδια εκεί στο φανάρι τη Νικήτη. Μόνο με το ελικόπτερο του Ιβάνα. Άστο, άστο, δεν είναι. Δεν πουλάει πλέον. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα, τσαου. Του ανθρώπου τώρα. Οπα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό, καθότι ξεπεράσαμε λίγο τις 6:30. Μουσάς κακοήθησε εδώ, φίλος με στέλνει μπάρμα στην Ψαρούλη το 33. Το 33, το Φασιάδης. Κλασικά. Μαρκαβόρο. Οι φίλοι Παοξίδες. Έτσι. Ο Θρασιάδης είναι πουθενά. Στο σπίτι του. Μάλιστα, σταμάτησε το ποδοσφαιρό. Όχι, δεν σταμάτησε φέτος. Είχαμε 2 χρόνια που σταμάτησε. Σε τον πάρω τηλέφωνο να έχετε να κάνουμε καμιά εκπομπούλα το πρωί. Κατευθείαν. Έχετε προσιτό το παιδί. Είναι καλό παιδί, δεν έχει. Το ξέρω. Λοιπόν, διαλυματάκι, γιατί πιάσαμε εδώ την μπάρα, έχουμε καιρό να τα πούμε τον Παναγιώτη και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4, 6 και 43 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει σταδιακά στην παρεούλα μας. Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι νομίζω θα ξεπροβάλλει μία νύφη και ένας γαμπρός. Δεν είναι κλασικό, ναι. Εισόδου σε γάμο και πυροτεχνήματα και τέτοια, ας πούμε. Ναι, μου κάτσε, μην ξεπροβάλλει παπούλια. Μου λέει, θα βάλει αυτό και μετά θα βάλει ένα να χορέψουμε το τούρτα και πρόσκειται να το κόψει το 1 και 34 και κάθε φορά κάτι τέτοιο μου κάνει. Και μπαίνει το μαχαίρι με στην τούρτα. Έλα μου, δεν κάθε φορά. Με τα τραγούδια τη εισόδου και τα λοιπά. Πόσο χαίρομαι όταν πηγαίνω σε γάμου και το ζευγάρι λέει, δεν θέλουμε κομμάτι. Ή επίση υπάρχουν άλλοι γάμοι που πηγαίνουν και λέει, εμεί δεν θέλουμε κάτι όπω κάνουν όλοι οι άλλοι και τελικά κάνουν αυτά που κάνουν οι άλλοι. Δυστυχώ όχι, δεν το λέω. Κατηγορώ τα παιδιά που έχω παίξει στου γάμου και περισσότεροι είναι φίλοι. Όχι, δεν κατηγορώ. Εννοώ ότι πολλοί θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Στην πραγματικότητα, αν επιλέγανε οι ίδιοι, δεν θα κάνανε καν γάμο. Θα κάνανε ένα παρτάκι να γουστάρουν. Μην μου ανοίγει αυτό το θέμα. Δηλαδή, είναι πολύ ευαίσθητο τέτοιο χορδί. Έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για αυτό το θέμα. Και δυστυχώς μπλέκουν εκεί οι γονείς που από την άλλη έχουν και κανένα δίκιο. Θέλουν να χαρούν και αυτοί με το τέτοιο. Και όχι, παιδί μου, δεν θα κάνουμε. Μα έκανε του ισχυραμέρι στο παιδί. Με συγχωρείτε, δεν έχουν δίκιο. Α, τα κάνουν στο γάμο του. Όχι στο παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορεί. Άντε πάλι θα τα πω τώρα. Άμα ακούει και κανένας που τα έχουμε συζητήσει, θα πει πάλι τα ίδια λέει αυτός. Ο τρίτος και ο τέταρτος θείος που έχεις να το δεις καμιά δεκαριά χρόνια, να είναι εκεί. Για ποιο λόγο? Ναι, αλλά μας κάσει κανένα τέτοιο. Να μην σκάσει. Να μας κάσει κανένα παγκύρι. Όχι, να σου πω κάτι, να μην σκάσει. Να μην σκάσει. Ούτε να σκάσει το γάμο, ούτε να σκάσει παγκύρι. Βλέπεις τα παιδιά που παντρεύονται και όλα αυτά και του έχει ασκηθεί μια πίεση ότι χαλαρώνουν εκεί που έχουν φύγει τα σόγια. Περιμένουν πώς και πώς εκείνη τη στιγμή να βιάσει το γάμο. Να μείνουν οι φίλοι του, μπα και περάσουν καλά. Να μείνουν οι φίλοι λίγο να. Και γιατί να μην το κάνει από την αρχή με του φίλου να περάσει καλά. Έτσι. Και να έχει πατμανίδε από την αρχή. Ναι, ρε φίλε. Έτσι, ναι. Μπες με τσάμικο. Ευτυχώς τώρα παίζουμε σε ένα γάμο που θα έχει πιο μπροστά ποντιακά. Θα παίξουν 7 ώρες, θα βγούμε εμείς καμισά ωράκι που θα έχουν εξαντληθεί. Και μια χαρά. Αρντάν θα είμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, Βαβίνο. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Θέλω να πω καλημέρα στο Σούζα από το Ζαγκλιβέρι, στο Γιάννη τον Κριτσίνη, τον Κουτάκια το Φούρναρι, στον Αχλάδα, στο Μανάβι. Ράδιο 69 λέγεται, παρακαλώ. Τι είναι, πού είμαστε, ναι. Τα παρασούκλια είναι. Στον Νίκο, τον φίλο μου, τον Καρδιακό. Ναι. Πηγαίναμε μαζί με τον Τοπιάνκι. Με τον Τοπιάνκι πηγαίναμε μαζί στη Χαλκιδική, στην Αρμενική. Αφού πω καλημέρα, θέλω να πω ότι Λευτεριά στον Παπατσάν. Επίσης, αυτό μην γελάς, γιατί ο Παπατσάν είναι Ινδός μάγειρας, έτσι, και δεν φταίνε τίποτα το πλήρωμα. Άμα θέλουν οι Ιρανοί να κάνουν τσαμπουκάδες, να πιάσουν το πλήρωμα, να ελευθερώσουν τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, θα πω και το τελευταίο, Μπάμπη. Λοιπόν, Μπάμπη, προσοχή στο Χουράρδο. Και αυτό με τον Ηρακλή, δεν έχει γίνει σε καμία άλλη ομάδα. Ισχύει. Είναι η πιο αδικημένη ομάδα της Αλφα Εθνικής και η πιο ιστορική. Γιατί να σου πω και κάτι, όταν υπήρχε ο Ηρακλής Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε ούτε ο Άρης το Πάο. Ο όμιλος Φιλομουσών, να τα λέμε αυτά. Όταν υπήρχε ο Ηρακλής, δεν υπήρχε κανένας άλλος. Δεν υπάρχει ο Γλου, καταλαβες. Ισχύει, έγινε, σε κερδούμε. Είναι Φιλομουσών. Φιλομουσών είναι. Εντάξει, να μην κάνουμε και λάθη έτσι, γραμματικά και συντακτικά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, μας το κλείσε. Καλημέρα. Καλώς το Νάτος. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Είσαι κάποιος από τους Παπατσάν, Κριτσίνη και δεν πάω, όχι έτσι. Ο Πιτσίνη. Ο Παπατσάν δεν τραγουδάει με το ρέμο αυτός να είναι. Ο Ινδός μάγειρας. Είναι ο Salt Bay στην εικόνα, αυτός με τα φίδια.
τη γραμμή την είχε από το διάλειμμα κατηλημένη. Ε, βέβαια, εννοείται. Δεν χαλούσε αυτό, δεν χαλούσε. Στο τέλος όπως είπε μεγάλη αλήθεια. Για τον Ηρακλή. Βέβαια, βέβαια. Είδες να σου πω κάτι. Και οι δυο μας λες είπε μεγάλη αλήθεια και κοιταζόμαστε. Έχουμε τόσο πολλά όλα από αυτά που λέει και χάσαμε το τέλος που είπε που όντως ήταν το πιο σημαντικό. Το τέλος ήταν η μεγάλη αλήθεια, όντως. Καλά τα λένε και του Μπαμπίνο, ε. The beautiful day. Beautiful day, ναι, βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Θα βρέξει μάλλον σήμερα. Όχι, καλά θα είναι, καλά θα είναι. Χθες είχε έτσι να... Πολύ γρασιάρα, δεν ξέρω, νομίζω θα πατήσει. Είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα για μένα, Μπαμπίνο. Τι είναι σήμερα, όλο επαιτίους είσαι. Όχι, να. Είναι το match. Α, είναι το match. Είναι το match. Είναι beautiful day, είναι το παιχνίδι. Μετά από 7 χρόνια, πόσο. Όχι, είναι ιδιαίτερη γιατί θα σχολάσω, θα έρθω σπίτι, θα ντύσω τη Χρύσα Καναρινάκη, έτσι. Θα πάρει τη σημαία της, το καπέλο της, το κασκόλ. Μεγαλύτερη, θα πάμε μαζί, μεγαλύτερη χαρά μαζί. Για ένα πατέρα δεν υπάρχει. Πρώτη φορά είναι, που... είναι. Κοίταξε, ήρθε και άλλη μια φορά. Αλλά πρώτη ήταν, φορά που είναι σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον. Ναι. Σε ευρωπαϊκό, σε τέτοιο παιχνίδι μεγάλο, ας πούμε, που πιστεύω ότι με την οικογενειακή κερκίδα που βγήκε, ότι θα έχει μια ασφάλεια η Χρύσα στο καρεκλάκι της, έτσι, και δεν θα έχει τον όχλο, και, γιατί αλλιώς δεν θα την έπαιρνα. Γιατί λένε, πάμε αυτή την... για δε φωλές, ρε παιδάκι! Ναι, όχι, 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 πάμε την προϋπόθεση αυτή, Μπάμπη, έτσι δεν είναι. Εγώ να ήμουν μόνο δεν έχω πρόβλημα. Απλά έρχονται μνήμες, ξέρεις, από το παρελθόν, ας πούμε, πώς ήμουν εγώ μικρός και πώς με έπαιρνε εμένα συγχωρεμένος, ας πούμε, και με πήγαινε στο γήπεδο κτλ. Βέβαια, παιδάκια και... είναι... ναι. Παιδάκια και οικογενειακές κερκίδες φεύγουν κάτι μπιλελίκια από εκεί από τα μικρά. Έχω ακούσει ότι πλέον λίγο τα έχουν μαζέψει. Οπότε έχει δίκιο ο φίλος. Όχι, στην οικογενειακή. Εντάξει, στην οικογενειακή είναι σαν να είσαι σε παιδότοπο. Ναι, είναι όντως, όντως. Θα είναι και άλλα παιδάκια, θα είναι και άλλα παιδάκια εκεί πέρα. Αλλά έχω δει στην Τούμπα όταν έρχονται οι ακαδημίες με τις φόρμες του και τα αυτά και γεμίζει 8. Με 2 και 3.000 παιδάκια. Τα ακούω, εντάξει. Θα είναι έτσι, εδώ τα μπινελίκια. Κοίταξε, το παιδί ό,τι και να είναι, έτσι, ό,τι και να φοράει, όπου και να προέρχεται, είναι παιδί. Έτσι, και το δίνεις πάντα προτεραιότητες και δεν το ποτίζεις με μίσος. Καλά, ισχύει αυτό, ναι. Εννοείται, εννοείται. Είναι σφουγγάρι και αφουγκράζεται το κλίμα από το σπίτι. Αν το σπίτι είναι... το κλίμα νοσηρό και μισεί τους πάντες και εκφράζεται εχθρικά για όλους, το παιδί θα αναπαράγει ως επιτοπλίστων. Δεν την είπα ποτέ τη Χρύσα μόνο Άρης. Ναι. Δεν την είπα ποτέ μόνο Άρης. Ναι, βέβαια, λέω, είμαστε Άρης και είναι και ο ΠΑΟ και είναι και ο Ηρακλής, είναι και ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Το μόνο Άρης το μόνο δεν είναι κακό. Το θέμα είναι το υπόλοιπο, το τι παίρνεις για τους υπόλοιπους και όχι για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες ομάδες. Για τους ανθρώπους σε πρώτη φάση και βγαίνει μετά και στο γήπεδο. Βέβαια, όταν ήρθες εδώ να μας πει τα κάλαντα, τραγουδούσε τρίχωνα κάλαντα μέσα στην Τζιμισκή. Το οποίο το είχε μάθει 5 λεπτά πριν, όχι από μένα, από φίλο μου που πήγα να παρκάρω τα μάξι κάπου εκεί κοντά. Αυτό είναι ωραία. Και το λέω, ρε, εσύ λέω τι το μαθαίνει το παιδί. Και άρχισε και Χρύσα μετά τρίχωνα κάλαντα μέσα. Ναι, έρχεται εδώ πέρα ένα πανέμορφο κοριτσάκι, έτσι χαρούμενο αυτά, μας έλεγε τα κάλαντα τα Χριστούγεννα και ξαφνικά τρίχωνα. Όχι. Γιατί που την πήγα στον παιδίατρο και άρχισα να την τραγουδάω, Θεέ μου, για σένα τον τρελογιατρό. Έχω δει το κουνελάκι, έχω δει το σκυλάκι, αλλά Θεέ μου, και σταμάτησε χρήσα να κρύει εκεί το παιδί. Πώς θα γίνει, εννοείται. Μάλιστα, πολύ να περάσει πολύ όμορφα και να τη ζήσει αυτή τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι ιδιαίτερη. Ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά. Ναι, για μένα είναι και αυτό, λέω, είναι λίγο κάπως ιδιαίτερο. Λέω να πάω να τελειώνω το 8ωρό μου, να κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει και να έρθω μετά. Όχι, όχι, να πας να τελειώσει την υποχρέωση για να κάνει τη δουλειά σου μετά. Έτσι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα με χαμόγελο. Φιλιά, φιλιά. Θα μας πάρουν εδώ πέρα να μας πούνε ότι είναι αυτά που λέτε πρωί-πρωί να μπουν οικογενειακές κερκίδες εδώ πέσει ο Μαδάρα να πούμε πόλεμο έχουμε. Έτσι το βλέπουμε το... αυτό το κλίμα να παράγεται γενικότερα από τα μέσα. Αλλά γενικά ακούω ότι γίνονται καλές προσπάθειες σε αυτό στις οικογενειακές κερκίδες. Ναι, ναι. Και καθαρά και με ανθρώπους δίπλα στα παιδάκια. Είναι ένα... είναι έτσι λίγο σαν γιορτή το κάνουν και καλά κάνουν. Έξεται, γιατί... ναι, έξεται και την ξεχνιασιά δεν έχει όλο το παιδάκι από δίπλα. Εντάξει, τα παίξει εκεί πέρα αυτά και τέτοια με τον παιδαγωγό που υπάρχουν. Μια χαρά, μια χαρά είναι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε, καλημέρα. Καλημέρα, Μπαμπή. Καλώς τον. Καλημέρα και το φιλαράκι μας. Καλημέρα σου, Παναγιώτη. Ναι. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Απλώς εγώ θα κάνω ένα συνδυασμό και με τη χθεσινή μέρα. Θα πω το εξής. Άκουσα πάρα πολύ καλά λόγια όταν παίζεις σε γάμους, Μπαμπή. Αλλά έχεις ένα μειονέκτημα.
Τι? Κάνεις πάντα καθυστερήσεις με το μήλο μου κόκκινο. Άμα σου πω τι ισχύει. Ποιος είμαι, ρε. Θα σου πω γιατί ισχύει, για πες. Λοιπόν, τι γίνεται. Μου λένε, ρε παιδί μου, ας πούμε, Φερρυπίν, έχει τύχει, ας πούμε, για να τους κάνω το χαρτίρι. Εντάξει, εμένα η ειδικότητά μου δεν είναι να είμαι DJ γάμο και να παίζω όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά... Άντε, λέω, ρε παιδί μου, μία ωρίτσα, ας πούμε, ένα μισάωράκι. Να βάλω και αυτά τα κλασικά. Να βάλω κάποια παραδοσιακά κτλ. Στα οποία όμως δεν βγάζεις άκρη το τι θέλει ο καθένας και το τι επιθυμεί. Οπότε ψάχνω να βρω το μεγαλύτερο ποτπουρί. Ευτυχώς έχει ένα Μητσιάς που είναι 9 λεπτά εκεί. Και το παίρνει. Βολεύει, ναι, βολεύει αυτό. Γιατί και ξέρεις τι, να παίζεις παραδοσιακά ως DJ για μένα είναι πάρα πολύ αμήχανο. Γιατί σταματάει, ούτε μπορείς να μιξάρεις, σταματάει το κομμάτι, σταματάνε όλοι και περιμένουν, κατεβαίνουν, πρέπει να τους ξανανεβάσεις. Οπότε θες ένα συρτό να... Βάλ το 9 λεπτό να πας και την τουαλέτα σου σαν άνθρωπος. Μα και εγώ έτσι το φαντάστηκα, λέω, θα κάνει καθυστερήσεις, λέω, όποτε θα κολλάει εκεί πέρα με το μήλο μου κόκκινο, λέω, γιατί... Άκουσα χθες που είπες και στο χωριό το παίζουν πολλές ώρες. Ποιος έλεγε που το βάζουν συνέχεια, θέλω μήλο μου κόκκινο. Ποιος μας το είπε χθες, κάποιος μας είπε από Σέρες. Ναι, από Σέρες, από Σέρες. Ναι. Και λέω, ίσως είναι το κομμάτι που θα τον γλιτώνει. Λέω, όπου κολλάει, πέτα ένα μήλο μου κόκκινο, εντάξει, καθυστερήσεις, θα ξαναπούμε πάλι. Και κατεβαίνεις κάτω από τα αντέξη εκεί πέρα και να αρχίσεις να φωνάζει, γύρνα πίσω ρε το αντέξη, παιδάκι! Άντε ρε! Λοιπόν, περιμένω από ανταπόκριση να συνεχιστεί το θέμα. Δεν είμαι σίγουρος για το πανηγύρι του 32, να το ξέρεις αυτό. Έχω πολλές αμφιβολίες. Θέλω να συζητηθεί αυτό το πράγμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και για τον Άμος δεν είμαστε σίγουροι. Και τώρα το πανηγύρι και αυτό και για τον Άμος. Δεν είμαστε. Ναι, όντως. Όντως, θα συνεχίσουμε μετά τότε. Πάντως, να μείνουν συντονισμένοι οι φίλοι, να πούμε ότι έχουμε κάνει επαφές και θα υπάρξει πρόσκληση για τον Άμος, αλλά προς το τέλος της εκπομπής να περιμένουμε. Άλεξε, Νάμος ή Κλεάνθης Βικελίδης, τι να δώσουμε σήμερα. Βασικά, Βικελίδης μπορούμε να δώσουμε για τα δύο. Πιο εύκολα δίνουμε για τον Χρυσαθός, θα μας δώσει να δώσουμε. Όχι, δεν μας δώσει ο Χρυσαθός, εμείς θα δώσουμε. Σιγά μην υποχρεωθούμε. Σας λέω, πιο εύκολα μπορούμε να κληρώσουμε πρόσκληση για τον Άμος παρά για τον Κλεάνθης Βικελίδη. Και γενικά και για τον Μπάφετ. Καλά, άστα. Τέλος πάντων. Καλά, σου μανούλε. Τελειώσαν τα διακεία, sold out. Νομίζω χθες κάποια στιγμή που άκουγα έχει κάποια 90 ακόμα τα ακριβά. Εγώ πώς είμαι σίγουρος ότι σε κάποια φάση θα εμφανιστούν κι άλλα. Ξέρεις τι γίνεται, καταρχάς. Αν ξέρεις ότι κάτι ξέρω τώρα, ότι όλα στη μέρα. Όχι, απλά ξέρεις τι γίνεται, τι μπορεί να εμφανιστεί. Και βέβαια κάνουν λάθος γι' αυτό. Τώρα, αν ακούν και συνδεσμοί του, μπορούμε να με κράζουν, δεν με πειράζει. Έχουν δώσει τη διάθεση πλέον ό,τι έμεινε από 4 μόνο του συνδέσμου. Δηλαδή, άμα θες εσύ τώρα να πάρεις την 4, υπάρχει, αλλά πρέπει να βρεις από τον σύνδεσμο. Ναι. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο λάθος, παιδιά. Γιατί, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω να στηρίξω τους συνδέσμους με κάποιο τρόπο και αυτά, αλλά δεν μπορεί τώρα να γίνεται έτσι μια διάθεση διαρκείας σοβαρά. Εντάξει, περιμένουν, ρε παιδί μου. Προφανώς και εκεί διαθέσει πάει κάποια. Αλλά είναι κάποια σημεία που τα έχουν σύνδεσμοι και τα έχουν δώσει αποκλειστικά εκεί. Μάλιστα. Μπορεί να εμφανιστούν κάποια στιγμή αυτά, αλλά δεν είναι πολύ σωστό να γίνεται έτσι, παιδιά. Να ξέρετε, να το πούμε και αυτό. Μπορείς να αλλιώς να τους... Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Μπάμπη, επειδή έγινε αναφορά στο τραγούδι του γάμου, εγώ παντρευόμουν εκεί έξω από τα Κρεβενά κάπου, σε ένα ξοκλήσι, και δίπλα ήταν και το κέντρο, ας πούμε, που θα γινόταν. Κάτσα και έγραψα το κομμάτι σε CD τότε και λέω τώρα έτσι θα τα αφήσω το CD. Πότε παντρεύτηκες? Εκεί στο Millennium. Μάλιστα, ωραία. Γιατί θα σου πω μια ιστορία για τα Γρεβενά. Παντρεύτηκε σε κλασικά έτσι κέντρα το Γρεβενό που κάνανε γαμούς. Λίγο έξω τα Γρεβενά. Ναι. Ωραία, θα σου πω ιστορία για αυτά τα μαγάζια. Να το πω κιόλας πώς λέγεται. Είναι και ξενοδοχείο. Εντάξει, πες το μωρέ, σιγά τώρα. Μιλιώνει σιγά. Έχω μείνει και ξέρω. Ο κύριος Μιλιώνει να φέρει το τσέκ με τη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και σουίτα, μόνο για σουίτα δεν έμοιαζε αυτό, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Που θα μέναμε. Και κλείω, θα καθίσω να γράψω το CD, το τραγούδι. Λέω τώρα έτσι θα τα αφήσω άδειο. Και έβαλα και άλλα τραγούδια μέσα. Ναι. Και είχα πει το 4 θα βάλετε. Κλασικά. Αλλά εντάξει, ποιος μ' ακούει. Είχα μέσα κάτι τρύπες, κάτι...
μου έλεγε μετά ο ξάδερφός μου, μου λέει πολύ ψαγμένη, μου λέει στο κέντρο. Λέει τρύπες παίζανε. Κανονικά. Λοιπόν, πριν πει την ιστορία να σου πω ότι χθες μιλούσαμε τη γυναίκα μου και την κόρη μου που είναι εκεί στο χωριό και βολτάριζε για τρίτη φορά την τελευταία εβδομάδα μέσα στο χωριό η αρκούδα. Κανονικά. Μάλιστα. Ναι, φαντάζομαι δεν είναι αυτές δηλαδή, των γύφτων, ας πούμε. Και μιλάμε τώρα για χωριό Μπάμπη, γύρω στα 300 μέτρα, ότι είναι συνολικά το μήκος του, δηλαδή στην πλατεία έκοβε βόλτες. Εκεί που είχε γραμμένο... Μπορεί να κατέβει και να δει τον Άρη, δεν ξέρεις. Στάση λεωφορείου. Ναι. Έτσι το είχε γραμμένο κανονικά. Στάση λεωφορείου. 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 Καημένη αρκούδα περιμένει το ξεκινήσε τη χειμερία Νάρκη. Δεν υπάρχει εδώ και χρόνια. Γι' αυτό μου λίγο αυτό που ήθελε να πει για τα γραβέντα. Λοιπόν, τι γίνεται. Την έχω ξαναπεί την ιστορία. Είναι φίλοι γνωστοί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Κάπου εκεί πέρα, τέλη δεκαετία του 90, πηγαίνανε σε μαγαζιά που ήταν έξω από τα γραβέντα που κάνανε γάμους. Κάθε Σάββατο είχε δεδομένο ότι θα έχει γάμο, ρε παιδί μου. Και πηγαίναν σε όλους τους γάμους. Τότε δεν είχε λίστες αυτά. Ναι, πιανού είστε, ήταν γάμο. Στα γρεβένα πάμε όλοι, ρε. Δεν σε ρωτούσα πιανού είσαι. Οπότε πηγαίνανε, πήραν τις μπυρίτσες τους, τρώγανε και μετά βγαίνανε έξω. Το βράδυ, στα μπάρε. Στα μπάρε. Αυτό που κάνει στο σπίτι, το κάνει. Κάθε Σάββατο μπύρα και έτσι. Αν του έλεγε κάποιο από πού είστε από τι νύχτε. Το δικό μου και να ήρθαν, πλήρωσα για 700 άτομα και ήταν. Ναι. Καμιά 550. Οπότε. Εντάξει, άρα έχει πλεόνασμα. Δεν έγινε sold out. Δεν έγινε sold out. 19 Ιουλίου, φίλε, και όσοι ήρθαν ήταν. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσαό, τσαό. Πιάσαμε τώρα τα πιάσει μπάλε και λέγαμε του γάμου. Τώρα ακούσε ο άνθρωπο 700 άτομα τώρα γάμου. Και θα ήταν σε παρακαλώ. Πώ θα ξαναδεί από αυτού του ανθρώπου. Τα παλιά τα χρόνια ήταν και μικρό αριθμό. Ναι. Καλημερίζω τον φίλο μα τον Κώστα που λέει πε τα ρε μπάμπι και εμεί το γάμο μα προσπαθήσαμε να κάνουμε παρτάκι αλλά έβανα χέρι στον DJ τα σόγια. Έχω φάει bullying. Έχω φάει bullying από σόγια. Να σκάνε και να μου λένε, ακού να σου πω. Είμαι η ξαδέρφη της τάξης, ναι, αυτό και μου είπε. Παραγγελιά. Ναι, και μου είπε να λένε κάτι τέτοιο. Μου είπε η νύφη, μου είπε ένας, μου είπε αυτό. Το μέσο παντού, ρε. Καλά, ναι, μόνο ξύλο που δεν έχω φάει. Περάστε, πρέπει να ζεις στον πρώτο όροφο, είναι το πρωτόκολλο. Πάρτε έναν αριθμό. Οπότε λέει, μόλις τελείωσε το πανηγύρι, πήραμε την παρέα και σκάσαμε με νυφικά κουστούμια στο οχτάμπαλο, έτσι. Για να κάνουν το πραγματικό παρτάκι. Καλημερίζουμε και το φίλο μας τον Κώστα. Ήταν αυτός που σου έστειλε μήπως μήνυμα. Γιατί είχε την ίδια. Μπορεί. Σου έστειλε Κώστας, γιατί λέει μπάρμαν το 33 στην ψάρου. Αυτός είναι ο Κώστας. Και εγώ χάρηκα ότι έχουμε έναν ακροατή παραπάνω. Αλλά στέλνει και σε σένα και σε μένα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όταν λέω ότι είσαι κρυφό Ολυμπιακό, μίλω μου κόκκινο, μίλω μου πράσινο για δεν παίζει. Τι κρυφό, φανερό. Τα Φούτζι και τα Golden είναι τα καλύτερα μήλα. Ο Πανσεραϊκό, ο Πανσεραϊκό τι χρώματα έχει. Ξύπνα. Ο Πανσεραϊκό τι είναι. Μίλω μου κόκκινο, Πανσεραϊξίδικο. Εγώ εδώ ξαδράμα είμαι, δεν ξέρω. Εντάξει, κόβεσαι. Ξαδράμα τώρα. Έλα, αύριο το ώρα να. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενα. Αργήσαμε. Το πρώτο κόψιμο στις 7, ε. Γιατί είπε εδώ ξαδράμας κιόλας αυτά. Έχουν πέσει λίγο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή βεβαίως στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Καλημερίζουμε το φίλο μας το 228 που λέει δεν έπρεπε στην αρχή να πεις ότι θα κάνεις κοπάνα αύριο γιατί ο Λευτέρης Καραδοκή να ξεπληρώσει και την αυριανή ημέρα. Σήμερα βλέπω 2-0 Αριανάρα καλημέρα. Θα δώσουμε, 2-0 ναι και εγώ πολύ σκοτεινό. Δεν το βλέπεις. Αλλά βλέπω να τρώει γκολ ο Άρης βέβαια. Δεν το βλέπω το 0 αλλά εντάξει θα δούμε. Κοιτάξτε. Θέλω να πω το πραγματικό που πιστεύω. Θέλω να το πεις. Κοίτα, να σου πω. Πες το στις 8 έτσι και έτσι αύριο 10 εκπομπή και φύγε. Κοιτάξτε, στα μέσα της Θεσσαλονίκης απαγορεύεται να πεις ότι οι ομάδες μας θα χάσουν. Όχι, απλά έτσι μου έχει καρφωθεί το 2-0 επειδή το λένε όλοι και εγώ το είχα πολύ μέσα μου, το λένε όλοι οπότε τα βλέπουν αυτά οι books. Θα έλεγα έτσι είναι παραδικηγημένο για να οικονομήσουμε. 1-2. Όχι, 1-1 και 0-2 μέσα στην Λεμεσό. Οπότε τώρα δίνω και δύο παιχνίδια. Πρόκριση μέσα στην Κύπρο, Προαριό, λέω. Όχι, ο Άρης θα περάσει, είναι δεδομένο όπως είπα και με τον Πάο. Δεδομένο, δεν ξέρω αν είναι. Να σου πω γιατί. Γιατί οι κυπριακές ομάδες είναι λίγο περίεργες.
περίεργες. Την πάτησε ο Ολυμπιακός τώρα με το. Πότε, πριν. Πόσα χρόνια, δεν έχει πολλά. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός και υποτιμήσει. Ο Άρης δεν υποτιμάει, έρχεται από. Δεν το ξέρουμε αν υποτιμάει, θα το δούμε. Το καταλαβαίνει από το κλίμα, το καταλαβαίνει από το κλίμα. Η αλήθεια είναι ότι. Δεν είναι κανένα. Τα προηγούμενα χρόνια που έπαιζε ο Άρης Ευρώπη. Με μια ομάδα από την Κύπρο θα υπήρχε κλίμα. Θα είχε, ναι, σωστά. Τελειώσαμε. Τώρα είναι λίγο πιο. Εντάξει. Τώρα είναι αυτό. Ξέρεις τι, δεν είμαι πολύ σίγουρος, γιατί η αλήθεια δεν έχω ακούσει και δεν έχω αφουγκράσει τελευταία το κλίμα. Εντάξει, εγώ έχω δει, βλέπω, ερμηνεύω γι' αυτό. Βλέπεις ότι είναι πιο. Εντάξει, okay, για να το λες εσύ. Το... καλά, για να το λέω. Το δέχομαι γιατί. Σήμερα στις 9.30 το κλάνε Βικελίδη, το οποίο θα είναι κατάμεστο. Αυτό κι αν είναι τραγούδι γάμου επίσης εισόδου, ε. Αυτό είναι, μπορεί να το βάλει και στην εισόδου του Άρη μετά από χρόνια στα ευρωπαϊκά. Σα γάμο είναι. Αχ, να δεις, χθες έβλεπα το βιντεάκι από τις ετοιμασίες που κάνουν για την είσοδο. Μήπως είχε και αυτό. Ξέρω, πάλι, αλλά έχει κακή μουσική επιλογή για εμένα. Θα περίμενα ένα καλύτερο κομμάτι. Έτσι, άμα ήταν τέτοιο, είναι κακή. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Είναι ένα μπιτάκι, ρε παιδί μου, είναι πολύ χιλιοακουσμένο. Μπιτσμπαράτο ή. Μπιτσμπαράτο, αλλά παλαιά εποχή κιόλα. Δεν ξέρω. Βάλε ένα συμπόι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή. Coldplay εδώ, γάμους και πανηγύρια. Πώς πιάσαμε εκεί. Γάμους και χαρά. Εντάξει, και Πορτμανίδης πρώτος. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στη δεύτερη μας ώρα. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα μας. Θα μπορούσε αυτό να είναι πολύ ωραίο σημείο. Πες μου τι ήταν αυτό ποιο? Που έκανε την είσοδο πριν μου λείπεις. Όχι. Το Coldplay ήταν. Αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο για το γήπεδο. Απορώ γιατί δεν έχει διασκευαστεί. Τελείωσε. Είναι έτοιμο, είναι γραμμένο. Γραμμένο. Να πούμε στον κόσμο, μια και πιάσαμε τους γάμους, τελικά αποφασίσαμε δεν θα πάρετε πρόξη ούτε για τον Άμους ούτε για τον Άρη σήμερα. Θα πάρετε για το γάμο που θα παίξει ο Πατμανίδη μεθαύριο. Στην Τολεμπαϊδα κεράσω κι εγώ να πει. Ναι, παιδιά, τώρα τι, τώρα αυτά είναι. Αν και γάμο με ξένα κόλληβα θα κάνω τη διάρκεια. Είστε από την πλευρά τη νύμφη του γαμπρού, από την πλευρά του DJ. Έχω καλέσει κόσμο σε γάμο. Χαρά έχουμε. Ελάτε εδώ, παιδιά, θα τη βρούμε την άκρη. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνα επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και Λόγο Επειδή στα διαδίκτυα, στα Facebook και μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Το μεγάλο θέμα της ημέρας, ξέχωρα από τον αγώνα φυσικά του Άρεως με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, είναι το περιβόητο πάρτι της Μικόνου στην Ψαρού με τον Αντώνη Ρέμο 25. Προλαβαίνετε. Έχει πτήσεις. Η Μύκονος έχει πολύ περισσότερες πτήσεις από το El Velli. Από παντού πετάνε. Η Μύκονος, αν δεν κάνω λάθος, όταν γίνανε τα Capital Control και δεν έβγαζε κανένας. Έβγαζε στο 50 και είναι το στεναχωρεμένο. Λες και είχες πολλά μέσα, τέλος πάντων. Ήταν το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που μπορούσε να βγάλει κανονικά λεφτά. Σοβαρά, ναι. Δεν είχε Capital Control. Δεν είχε, όχι. Έτσι. 1.200 χρυσές καρέκλες για το Ρέμο στην Ψαρού. 1.200 νομίζω είναι και τα εισιτήρια που παίρνουν οι Κύπροι, αν δεν κάνω λάθος. Τι μας Αριανοί, κρύβουν. Ναι, οι Αριανοί θα πάνε στην Κύπρο. Ένα από τα δύο πάντως, το 1.200 το έχω δει να πέσει. Μήπως το μπερδεύουν το 2% που πήραν για την Ολλανδία. Όχι, δεν μπορεί κιόλας. Από 1.000 έως 1.500 ευρώ το αντίτιμο το εισιτήριο της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στον Άμος απόψε το βράδυ. Τα 1.000 είναι στα πέταλα. Να ξέρετε, παιδιά. Οικογενειακή κερκίδα. Παρουσία, λέει, τον ράμπο της ΑΕΔΕ, ο πόλεμος σαμπάνιας, κατακλείζονται ταξιδιωτικά γραφεία από αιτήματα καλονών για διαμονή μιας βραδιάς. Θα ήθελα να είναι ράμπο, ναι. Πραγματικά. Ωραία, κάτι σαμπάνια. Δεν θα κάνεις κουμάδο. Ναι, πέρυσι όχι, πήγαν και τους ξεψαχνίσανε. Ναι. Ήταν εκεί όλη την ώρα πάνω στην Καμιακή, κανονικά. Και νομίζω αυτό που αποδόθηκε σαν ΦΠΑ ήταν γύρω σε 600.000 ευρώ. Μόνο. Εκείνο το βράδυ. Εντάξει, πόσο ρε παιδί μου. Έχει αλλάξει κιόλας νομίζω τώρα το καθεστώς. Με το ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ. Δεν ξέρω, εγώ τα κάνω αφορολόγητα. Κόβω εκείνο το Αγίου Όρους του. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Αντώνης Ρέμος και ο Άρης. Να τελειώσει και ο Άρης. Να τελειώσει ο Άρης και μετά, παιδιά, στο Ρέμο για τα επινίκια. Ναι, ναι. Ο Αντώνης Ρέμος και ο Άμρ, όχι ο Άρντα. Στα είπα ότι είναι ο Άρντα, τα είπα από την αρχή. Διάμπ. Καλά, μπορεί να είναι. Έλα, ο Άρντα είναι, παιδιά. Ποιο τώρα τη Ράντα. Εμφανίζονται στο καθιερωμένο συναυλιακό event του καλοκαιριού στον Άμος με κόστος από 1.500 ευρώ. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμούλα και να συνεχίσουμε την είδηση. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο αγόρι, νάτος. Εσύ που είσαι. Νάτος, νάτος ο άνθρωπος μας. Εδώ είμαι. Ετοιμάζεσαι για Μύκονο. Όχι, δεν είμαι εγώ τέτοιο άνθρωπο να πάω στη Μύκονο. Μάλιστα. Αν ήταν θα πήγαινα, δεν είναι. Ναι. Πηγαίνει σε άλλα. Δονούσα έτσι να χαλαρώσει, να ηρεμήσει. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι. Ο μπαμπάς μου έμαθες με διοθέτησε.
Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο Φούρναλης έχει τώρα γιος του. Α, ναι. Μάλιστα, ωραία. Ο μπαμπάς σας είναι. Ναι. Πότε σε υιοθέτησε? Τώρα, πριν μερικές μέρες. Μάλιστα. Να του ζήσεις. Να του ζήσεις. Να του ζήσεις. Να είσαι καλά, τώρα όταν φύγει αυτό θα το πάρω εγώ το μαγαζί. Κατευθείαν στο ζουμί. Γράφτα μπαμπά. Πρόσεχε τι τρως και τι πίνεις. Φουρνάρη, πρόσεχε. Ο Φουρνάρης, ξέρει τι σκέφτεται. Τι σκέφτεται. Τώρα εγώ που του είπα είμαι ο μπαμπάς, ο μπαμπάς του. Όχι, δεν είσαι μπαμπάς. Τι κάνεις εσύ μπαμπή, πώς πας? Καλά είμαστε, καλά είμαστε, εσύ. Θες να έρθω σε σένα, να σε λέω μπαμπά, ή να λέω Δημήτρη? Παιδί μου, όχι. Παιδί μου, παιδί μου, δώσ' τα όλα παιδί μου. Γελάς, πότε παίρνει άδεια? Την άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Όλη τη βδομάδα τώρα να είσαι 7 με 10. Θα είμαι, την άλλη εβδομάδα. Θα είμαι 7-10. Δυστυχώς δεν μπορούσα, αυλογημένα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αρκεί που μας σκέφτηκες. Άμα τα καταφέρω, ναι, να τα πούμε κάποια στιγμή. Εγώ μπορεί Δευτέρα να φύγω. Εντάξει, πού θα πας? Μπορεί να πάω Μυτιλίνη. Ανάτος, ωραία είναι και εκεί. Ωραία είναι και εκεί. Μυτιλίνη. Ο πατέρας μου λέει φύγε. Αφού είναι πατέρας φύγε. Να προσέχει γιώκα μου είπε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Γιώ. Γράφει εδώ Γιάννης, έγινες λέει και sugar daddy. Εντάξει, έτσι πως βγήκε έμαθε τη μεθέτη μας. Νομίζαμε ότι έκανε κάποια αποκάλυψη. Βλέπω κολλάς, κόλλησε και εγώ. Ναι, κολλάω. Έμαθες, πως πήγες, το έχεις πακέτο και το χάσαμε. Μια εξέλιξη, μάλιστα. Τεράστιος πάφη. Στη Μύκονο με την πλέμπα τώρα τι είναι. Δεν έχει κανένα μοναστήριο. Μύκονο είναι μοναδικό μέρος που δεν έχει μοναστήριο. Όλα εκεί των Κυκλάδων έχουν κάτι. Είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει. Η Πάρος, ας πούμε, έχει την εγκατοπλία. Αυτή είναι Απριάνη, πώς τη λένε, ρε παιδί μου. Μια πάρα πολύ ωραία εκκλησία. Η Αμοργός έχει τη Χωζοβιά. Δεν μπορεί να μην έχει Μύκονο εκκλησία. Δεν έχει μια έτσι. Τη προκοπή ενό δεν έχει. Μπορεί να είναι φουτμπολίκη. Η Παναγία την Ψινάκια. Φουτμπολίκη είναι. Λοιπόν, για το πάρτι τη Μυκόνου σήμερα, όσοι έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν σήμερα σε μια από αυτές τις 1200 καρέκλες, θα πληρώσουν 1200 με 1500. Το είπαμε αυτό. Εντάξει, τα ίδια και τα ίδια. Η είδηση λέει που πλέον πάβει να είναι είδηση αφορά το κόστος της κάθε μία. Από τις 1200, επαναλαμβάνει, ξύλινες καρέκλες του Νάμος. Ξύλινες. Θα πιαστεί ο αυτός του Νάμος. Του καφενείου στην καθιερωμένη συναυλία στη Μύκονο με πρωταγωνιστό Δημοφιλή. Μπουρου. Κόστος λέει που δεν απευθύνεται φυσικά στο πορτοφόλι του μέσου Έλληνα τουρίστα. Φαντάζομαι αυτό είναι έναρξη. Θα έχει το τραπέζι να είναι πιο ακριβό. Το τραπέζι έχει εκεί το μενού. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι 1,5 εκατομμύριο άμα και εμφανίσει. Ναι, κάπου τόσο βγαίνουν τα έσοδα. Είναι η βραδιά λέει που ταμιακές μηχανές του μαγαζιού μπαίνουν ανά μία ώρα στα πιτς για αλλαγή ρουλεπό. Α, τι έχει γράψει. Ρούλε, μα. Τι έχει γράψει, ρε μεγάλε, να πούμε αρθρογράφε. Ενώ τα κλιμάκια λέει τη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων χτυπούν τριπλοβάρδιες, μήπως και ξεφύγει κάποιο ευρώ. Τη στιγμή που οι εκλεκτοί πελάτες μπαίνουν στον πειρασμό να συμμετάσχουν σε μια άτυπη μονομαχία για το ποιος θα ανοίξει τις περισσότερες σαμπάνιες, όπως γίνεται και στα live του Μπατμανίδη. Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι το διήμερο 24-25 Ιουλίου τα μεσητικά και ταξιδιωτικά γραφεία κατακλείζονται από αιτήματα για διαμονή μίας ή δύο νυχτών, τα οποία συνήθως στέλνονται από εντυπωσιακές υπάρξεις που επιθυμούν διακαώς να παραβρεθούν στη συναυλία και να φύγουν την επόμενη μέρα, όπως μπορείτε να δείτε και στα ντοκουμέντα. Α, νόμιζα να φύγουν την επόμενη μέρα θα έχει κάποιον χαρακτηρισμό, αλλά. Ναι, έτσι πως το είπε. Που το έστειλε ο μεσίτης του νησιού. Στο πρώτο θέμα από εκεί διαβάζουμε την είδηση και υπάρχει αναλογία γυναικών ανδρών το βράδυ συναυλίας. Τώρα εδώ μιλάμε για ρεπορτάζ, όχι αστεία. 70-30 λέει. Ποιοι είναι 70? Μάλλον. Γυναίκες. Η μεγαλύτερη μετακίνηση γυναικών influencer στα γραμμικών από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ μας το κάνει. Είπες για το ταξιδιωτικό τραγούδι να κλείσουν τώρα. Ναι. Κάτσε να κλείσουν τώρα το 70-30. Θα πρέπει να είναι η αναλογία 33-33. Και ξέρεις, μετά από αυτό που έβγαλες τώρα, πας θυμάσαι όπως παλιότερα που είχαν κάτι καφέ ή τέτοιοι που έλεγαν εκεί έχει πολύ γυναίκα. Και ξέρεις, υπήρχαν κάποιες μέρες που πήγες και έβλεπες μόνο άντρες. Τα ψημί. Τώρα με το που το είπες, θα πας στο ρέμο, θα είναι όλοι άντρες. Α, παιδιά, θα γίνει γυναίκες. Από όποια πλευρά λέει και αν το δεις, η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου στην Ψαρού δεν πάβει να είναι ένα πολιτισμικό σοκ για όσους δεν έχουν εξοικειωθεί
με το μέγεθος της υπερβολής που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο event και για όσους έχουν βρεθεί ή θα βρεθούν εκεί, είναι μια μοναδική βραδιά πασπαλισμένη με αστερόσκονη. Εδώ μιλάμε για λογοτέχνη. Με αστερόσκονη και χρωματιστές φωτιζόμενες φυσαλίδες Armand de Brillant Rosé. Armand de Brillant! Τι είναι αυτό, τσαμπάνια είναι αυτό, γιατί το ξέρω μέχρι με, αλλά μα τι να φτάνουν οι δικές μας γνώσεις. Το Armand de Brillant δεν το ξέρω. Πολύχρωμα βεγγαλικά και πυροτεχνήματα που κάνουν τη νύχτα μέρα. Οι σεφ του Νάμος έχουν επιμεληθεί ένα ιδιαίτερο εντυπωσιακό μενού που περιλαμβάνει εκλεκτά κρέατα της ώρας. Γουρνόπουλα. Και θαλασσινά εδέσματα. Γίδα βραστή. Ενώ ο διάσημος Τούρκος Χασάπης Νουζρέτ, δεν είναι αυτός ο τέτοιος. Ναι, αυτός είναι με το σαλμπέλιο. Έχει φροντίσει για το πρωινό προκειμένου άπατες να αποχωρήσουν οι φάλοι και χορτά την πριτζόλη. Ποιο πρωινό, ρε φίλε. Μήπως είναι άλλος, παιδί μου, αυτός. Όχι, αυτός είναι. Ναι, ο Νουζρέτ. Ναι. Πρωινό πριτζόλα. Τι πρωινό, κρέας. Ό,τι περισσέψει από τα υπόλοιπα. Κρατόπιτα. Κάμους που λες το catering, άσε λίγο κανένα αυτό το τσίγκινο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτός γάλλει χοντοκάκια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπή. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έλα να δώσω μία. Δεν ξέρω τι με έπιασε τώρα, με χτύπησε η σοβαρότητα στο κεφάλι μου. Τώρα λοιπόν, άκου. Αυτό αλήθεια, άμα θες γκούγκλαρε, η Μύκονος έχει από τα πιο πολλά μικρά εκκλησάκια. Έχει, άμα γκουγκλάρες, σοβαρά τώρα μιλάω, γιατί εγώ μπροστά μου δεν έχω τέτοιο, έχει από τα πιο πολλά μικρά εκκλησάκια στις Κυκλάδες. Μάλιστα. Για να μάθω να λέω ανακρίβειος. Κακοήθησες. Λοιπόν, και κρίνεται σε δύο περιόδους η Μύκονο. Θα σου πω λεπτομέρειες άλλη φορά, γιατί ήμουν κάτω. Λοιπόν, άκου. Τώρα, εγώ είπα ότι δεν έχει μία γκράντε, ας πούμε, έτσι. Α, γκράντε, όχι. Είναι όχι, όχι. Επιθετική εκκλησία. Δηλαδή δεν έχει μία παθήλια μεγάλη, ας πούμε, παθήλια εκκλησία. Δεν υπάρχει, όχι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, κρίνεται σε δύο περιόδους. Η μία είναι προ-βαρελάδικων, πριν έρθουν τα βαρελάδικα στην επιφάνεια. Που ήταν πάρα πολύ ωραία, δηλαδή σε διασκέδαση, σε τέτοια, σε αυτά ήταν κάτι το ξεχωριστό. Είναι το μετά βαρελάδικων που πλακώσαν, να μην αναφέρουμε γιατί βρισκόμαστε στον αέρα, και πλακώσαν μετά τα βαρελάδικα. Ναι. Νεοέλληνες πάρα πολύ. Άστο έγινε. Και μας χαλάσαν μέχρι το νησί, βεβαίως. Δηλαδή μπορούσες να ακούσεις από Σμιθς και μετά να ακούσεις άσπρα τα χεράκια σου, τα γιασεμάκια σου. Δηλαδή γινόταν μπέρδεμα. Γινόταν μπέρδεμα. Και μετά το 2003-2004. Είναι η προ-Αράβων εποχή, πριν σκάσουν οι Άραβες στη Μύκονο. Ξέρεις, οι Βορειοάραβες πιο πολύ και μετά η Κελεμπία. Η Κελεμπία έσκασε μετά το 5-6. Ναι, είναι πρόσφατη, όντως. Είναι πρόσφατη. Και μετά εκεί πέρα κρίθηκαν οι... Αυτές ήταν οι βασικές περιόδοι, δηλαδή, γιατί μετά πλακώσαν... Τέτοια ανάλυση είναι ο Παπαρηγόπουλος. Δεν έχει κάνει. Δεν ξέρω τι έπαθα, σου μιλάω. Δεν ξέρω τι έπαθα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Μάλιστα. Ναι, θα συνέλθω και θα σε ξαναπάρω. Κάνε ένα κρύο ντους. Φιλιά. Τώρα μπήκα. Θα δω, έχει μοναστήρι Παλαιοκάστρου. Ναι. Και ρε φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Θα μας κάψει ο Θεός, αλλά δεν πειράζει. Καλά, έχει μονή Παναγίας Τουρλιανής. Τουρλιανής. Τι θα έχει στη Μύκονο. Υπάρχει ένα τούρλωμα γενικά. Έτσι λέγεται, τι να κάνουμε. Ναι, όντως. Γιατί το λόγο, επειδή έχει το ρεπορτάζ για τα πάντα, ο κόσμος μας είναι πολύ ταξιδεμένος και ξέρει οτιδήποτε. Ναι. Το κουκλάρα και εγώ γιατί. Και παραπορτιανή. 60 παλαιές εκκλησίες μόνο στη χώρα. Μόνο στη χώρα είναι αυτά μικρά εκκλησάκια. Και στην Αμοργό είναι κάπως έτσι. Και λέγεται, ρε παιδί μου, ότι γενικότερα και οι Κυκλάδες έχουν πολλά μικρά εκκλησάκια. Έχουν γενικά τα νησιά όλα. Γιατί επί Τουρκοκρατίας ήταν. Απαγορευόταν. Όχι, στην Τουρκοκρατία δεν απαγορευόταν. Α πούμε, δεν μπορούσε να κάνει. Ή να το κρατήσει. Είχαν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, επί κάποιες κυριαρχίες είχαν ασυλία τα εκκλησάκια. Ήταν σαν το πανεπιστημιακό άσυλο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν σαν ουδέτερο έδαφος. Δεν σε πειράζαν εκεί μέσα, α πούμε. Κάπως κάτι τέτοιο ίσχυε. Σεβόταν, α πούμε, την ιερότητα του χώρου. Ναι, είχαν φορολογικό. Δεν πληρώνεις δασμούς, δεν πληρώνεις χαράτσι. Και τώρα δεν πληρώνεις. Αυτή η ιστορία νεκρατά εκ παλαιόθεν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Τώρα εξήγεται, αφού είχε τόσα πολλά κλειστάκια, εξήγεται γιατί έχει και πολλά λιβανιστήρια. Λιβανιστήρια. Και γιατί πας στη Μύκονο και λες Παναγία, Παναγία. Σταυροκοπιούνται με το έργο. Συναυλίες του Ρέμου, να πω κάτι. Έχω κάποιο φιλοφοριακό, πάντα χρειάζεται ένα φιλοφοριακό. Εννοείται. Και μάλιστα επειδή έχει και μια ιεραρχία, έτυχε να πάει σε μια συναυλία του Ρέμο. Κλασικά, βέβαια, και κλασικά μου λέει, και οι άλλοι έτοιμοι, τα πάντα, μέχρι και σκυλάκι να έχεις μαζί, το κόβανε απόδειξη. Κλασικά. Και λέει, σιγά να μην καθόμαστε, λέει,
Να περιμένουμε πότε θα γίνει στραβή. Έχει δίπλα το πάρκινγκ. Κλασικά λέει στο χώρο του πάρκινγκ. Πληρώνουνε μαύρα. Τους λέω, λέει τους υπόλοιπους. Πάτε ρίχτε τους ένα γράψιμο για το πάρκινγκ και να φύγουμε. Έτσι. Έτσι. Όπως μας είπε χθες ένας... Για το καλό. Ναι, ένας, ένας φίλος στο Αγρίνιο είχε υπεύθυνο για το κατούριμα. Για να μην και δείχνουν τον κόσμο. Εσύ, αν εσύ, ναι, ένας φίλος. Κοίτα μου, έχει εξηγήσει πολλές φορές ότι δεν την πέφτουν σε μαγαζιά που δεν έχουν δουλειά ή σε χώρους. Δηλαδή και μερικές φορές όταν αγριεύουν και κάνουν τη στραβή οι μαγαζάτορες. Εντάξει, λίγο το μυαλό μες στο κεφάλι δεν πάνε. Βλέπουν ότι έχει κάποια κίνηση στο μαγαζί. Εντάξει, αυτό λίγο είναι. Κόβει. Αυτό τώρα το πράγμα, τέλος πάντων, το πιάσουμε σοβαρά με το μην απόδοση του ΦΠΑ για των αποδείξεων, ας πούμε, που όλοι είμαστε. Κανονικά πρέπει να κόβεται παντού, εντάξει. Βέβαια, παντού, από τη στιγμή που εσύ ως ιδιώτης πληρώνεις την τιμή με τον ΦΠΑ μέσα, ακριβώς, οφείλει και ο μαγαζάτορας, βγαίνει δεν βγαίνει, να στο κόβει. Ή αλλιώς. Κόψε μου και εμένα την τιμή να πούμε να τα βρούμε κάπου στη μέση. Α, έτσι σ' αρέσει. Έτσι σ' αρέσει η φοροδιαφυγή. Ναι. Πριν από μερικές μέρες κάποιος άλλος φίλος μετέφερε τον Κορμπατσόφ. Ιγκόγνητο ήρθε. Τι φίλους έχεις. Καταρχήν ζει ο Κορμπατσόφ. Δεν ξέρω. Και εγώ αυτό τον μετέφερε. Δύο βανάκια. Ναι. Το ένα βανάκι ήταν με φουσκωτούς. Ναι. Τελείως συγκόπινο. Υπάρχουν παραλίες στα πυργαδίκια που έχει πρόσβαση μόνο από θάλασσα. Με συντεταγμένες πήγαν εκεί, δεν ήξεραν ούτε οι οδηγοί που πάνε, τους δώσαν, τους είπαν βάλτε το GPS. Τον Κορμπάτσοφ, τον Κόρμπι, 88 ετών. Έκανε τις διακοπούλες του σε παραλία στα πυργαδίκια. Στα πυργαδίκια, ρε. Είναι ωραία τα πυργαδίκια. Καλά, ωραία είναι. Ωραία. Εντάξει, μπορεί να πας καπάλου. Κοντά στα πυργαδίκια, εντάξει. Οκ, έγινε. Σε βλέπουμε, τσάου, τσάου. Θα μου πεις οι τιμές που έχει Χαλκιδική είναι σχεδόν... Εκτός αυτού, 88 χρόνια που θες να πάει. Εντάξει, ξέρω εγώ. Τι να πήγαινες άμα... Με εκδρομή με το καπί να πάει, τι να... Τα φλογητά, ξέρω εγώ. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πήρα να σας δώσω και εγώ τα φώτα μου για τη Μύκονο. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Επειδή είχα περάσει ένα δύσκολο στρατιωτικό στη Μύκονο κάποτε. Και έκανα παραμεθόριο. Ναι. Ναι, ναι, παραμεθόριο έκανα στη Μύκονο. Λοιπόν, τα εκκλησάκια είναι για ένα λόγο. Ναι. Τα χτίζουν για να έχουν δικαίωμα να χτίζουν απλώς μετά σπίτια, παιδιά. Α, υπάρχει αυτό. Τόσο απλό. Αλλά το χτίζει ένα εκκλησάκι ο άλλος και κάποια στιγμή λέει είναι οικοδομήσιμο μετά, γιατί υπάρχει αυτό. Κανηνορία. Προφανώς είναι τόσο απλό. Ναι, τα εκκλησάκια της Μυκόνου θα είναι παλαιά, θα είναι ξέρω εγώ του 1700 και καλά, ναι, εντάξει. Άσε, μου το είχαν πει οι ίδιοι. Ναι, όχι, ξέρω. Ήταν το σχέδιο αυτό. Υπάρχει όμως ότι αν έχει ένα κτήμα το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο σε σχέδιο πόλεως. Αν έχεις εκκλησάκι μέσα, το εκκλησάκι δικαιούται ρεύμα. Ναι, και μετά κατοχυρώνεις και μπορείς να χτίσεις το... και ένα καλυβάκι. Και έχεις την υποχρέωση την ημέρα του Αγίου να τελείς, ας πούμε, ένα τέτοιο. Όχι, ήταν καθαρά κόλπο σε κάποια φάση και μετά γίναν πάρα πολλά για αυτό το λόγο πάντως. Παραμεθόριο στη Μύκονο, Δύσκολα. Δύσκολα. Και πήγα και καλοκαίρι, αυτό ήταν το άσχημο. Εντάξει, όχι, τώρα εσύ πέρασες δύσκολα. Και μάγειρας, και μάγειρας. Μην τα θυμάσαι, μην τα θυμάσαι. Δεν θέλω να στεναχωρήσουμε. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να στεναχωρούμε τον κόσμο. Πέρασα δύσκολα, παιδιά, δεν πειράζει. Έτσι, έγινε. Το πέρασα και αυτό στη ζωή μου. Να σε καλά και ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έγινε, καλή μέρα. Κοίταξε τώρα, μίλαμε χάζα, να είσαι φαντάρος. Να βγαίνεις, ας πούμε, να μην έχει κόσμο εκεί. Η αλήθεια είναι όμως να είσαι φαντάρος αυτά και να είσαι στη Μύκονο. Τι χαρτζηλίκι να έχεις στη Μύκονο, τι να πας να κάνεις. Ή να βγαίνεις με αυτό το κεφαλάκι το καθαρισμένο από πίσω σβέρκο της απλά και να σε κοιτάνε. Το κεφαλάκι, άντε πες καλοκαίρι είναι, λες. Ναι, και να βγαίνεις με το αραπάκι τώρα από το στρατό μέσα. Πώς το έλεγα, γιατί εμάς δεν θα. Εντάξει, να έχεις αυτό το μαύρισμα, σε παρακαλώ. Να βγεις με τη φάτσα την κοκκινομάγουλη από τον ήλιο. Δύσκολα. Δύσκολα. Αλλά δεν τον άκουσα πολύ. Ο Θεός μας φύλαξε και δεν μας έστειλε στη Μύκονο. Παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μας κάνουμε Κύπρο. Και έχει την τιμητική τη σήμερα. Για το
τον Άρη, για αυτά θα σας πω εγώ. Καλά, κάτι τέτοια λένε. Μια φορά που πήγα στην Κύπρο θα σας πω εγώ για το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Όχι, ούτε ξέρω για το Κυπριακό. Αυτό έπρεπε να είσαι στην Κύπρο και να παρακολουθήσεις. Όχι, είχα φίλους και τον αν τον ξέρεις κιόλας που παρακολουθούσαν. Όχι και τους γιου τους ξέρεις. Παρακολουθούσαν, ρε φίλε, ναι, πήγαιναν εκεί πέρα και παρακολουθούσαν. Άμα είσαι αρρωστάκι τώρα. Αρρωστάκι, τι να το κάνεις. Λοιπόν, να δούμε λίγο το μενού για όσους ενδιαφέρονται. Τώρα είναι στα αγγλικά. Ex lower. Πίνεις καφέ χωρίς καλαμάκι. Ναι, γιατί μου έπεσε. Α, έγινε γι' αυτό. Όχι, εγώ νόμιζα. Πιστεύω να πάρουμε λεφτά. Εντάξει, όχι, νόμιζα ότι πίνεις μπύρα πρωί-πρωί. Έχει να σιγά-σιγά τώρα, άμα τα. Λοιπόν, spicy crab, tartare, salad. Το ένα το μενού. Είναι καβούρι είναι αυτό, ε. Το crab. Ναι, το με τη. Μάλιστα. Νομίζω η μάνα μου το κάνει άλλο. Ναι, νάμο salad, prawn tempura, tempura with chili sesame dressing. Έχει τι τιμές δίπλα. Όχι, δεν λέει. Τι είναι το tempura. Είναι το μενού των 1000 ευρώ αυτό. Αυτό. Ναι. Το τέμπουρα τι είναι. Για, λοιπόν, yeah, κάτσε yeah, να πούμε εδώ. Δεν το έχω και μπροστά μου να δω και πώς γράφεται. Α, κάτσε να σου στείλω, ρε παιδί μου, για να με βοηθήσεις, γιατί τα αγγλικά μου είναι. Άστα να πάνε. Τα γαλλικά μου όμως είναι εξαιρετικά. Δεν φταίω εγώ. Αυτό το πώς γράφεται είναι σαν αυτό το παλιό που σου έχω πει το The Game is Over. Άμα το είχα και βλέπω πώς γράφεται, θα σε έλεγα. Λοιπόν, κόμπε τατάκι with bonito σου σος. Έχει Rangers, έχει και λίγο ποδοσφαιρικό. Rangers Valley Wagyu WX. Τι είναι, καλά μηχανάκι είναι αυτό. Καλά αυτό. Το Wagyu είναι η μπριτζόλα. Καλά μηχανάκι VX να πούμε, τετρακύλινδρο. Σου μιλάμε αναρτήσεις. Australia with roasted potatoes. Ναι, roasted potatoes. Ναι, εντάξει. Και dessert. Το κόμπε τατάκι τι είναι. Και το τεμπού. Το κόμπε τατάκι. Το κόμπε τατάκι. Λοιπόν, έχει ένα μπουκάλι 1,5 λίτρο βέβαια κλικό σαμπέν. Ναι. Ένα bottle of 1,5 λίτρο Belvedere βότκα και ένα bottle of premium tequila. Εσύ, αυτό που έλεγες πριν, το Armand de Brignan, δεν ήταν Brignan. Μπρινάκ είναι κάπως έτσι διαβάζεται. Και εγώ γι' αυτό το Brignan λέω δεν είναι αυτό σαμπάνι. Μου φάνηκε σαν telemarketing. Ένα καταπληκτικό Brignan. Βαρά τα τηλέφωνα, μα λέει τι λες. Από 1000 ευρώ τώρα μόνο 33. Αυτό είναι το μενού των 1000 ευρώ για όσους επιθυμούν. Και θα πρέπει να είναι. Εντάξει, στα 10 άτομα είναι αυτό, ρε εσύ. Στα 10 άτομα όμως κάθε άτομο πληρώνει το 1,5 άτομο, να ξέρεις. Όχι, ναι. Ένα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Μία διευκρίνηση. Παρακαλώ. Ο Κορμπατσόφ της Συντεταγμένης δεν τσέχει στο κεφάλι πάνω. Ο χάρτης του δισαύρου. Τα πυργαδίκια έχει, να ξέρεις. Τα πυργαδίκια έχει πάνω. Με διαβίτη και με μυρογνωμόνη πάνω στο κεφάλι του. Ακριβώς και έτσι βρίσκουν τις παραλίες. Την καλημέρα μου. Καλημέρα. Ο κυνήγι του δισαύρου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τώρα. Ρε Σιμπάμπη. Μισές δουλειές κάνεις. Δώσε και τα αποτελέσματα. Γράψε πόσο πήγε κόμπε Αρμάνε. Τι δύο άσο, τι δίνει, πόσο δίνει. Κόμπε τατάκι, ναι, για το ανοίγει το σκόρ η κόμπε. Σκόρο το τατάκι. Δεν μ' άρεσε, λέει, πρέπει να πείσα μου και όλα, να δώσει και τα γράψουμε. Μια φορά θα Παρασκευή, να προγνωστικά της εβδομάδας, της παρέας. Έτσι. Τραγικό είναι, αλλά... Πάω στοίχημα, ρε φίλε, αλλά λείπεις. Τα λείπεις αύριο. Αν μας έκανε ανταπόκριση ο Λευτέρης από Μύκονο. Μας την κάνει τη Δευτέρα. Ναι. Κανταράκι το δίνω. Να μας πει τι έγινε. Ναι. Ποιοι ήταν εκεί και ποιοι δεν ήταν. Μήπως κοίτα, θα αποφυλακίσουν τον Μπαμπατζίμ, τον μάγειρα, να δουλέψει εκεί πέρα σήμερα. Να μας αποσαφηνίσει. Μάλλον θα πάει ο Λευτέρης μπαρ. Γιατί τώρα είδα, λέει, για όσους δεν έχουν εισιτήριο στο μπαρ, λέει με 500 ευρώ λέει τη φιά. Αλλά με την πλέμπαρε που θα πας στο μπαρ τώρα. Όχι, για να κόβει κίνηση ρε θα πάει. Να τους βλέπει όλους. Να δει ρε παιδί μου. Πάει στοίχημα ότι παίζει κανένα γνωστό του Κάς. Μπάμπη στο σπανάκι, κανένα δεν θα δουλεύει κατά εκεί. Το σπανάκι. Να στείλουμε τον Παφούλια να τον υιοθετήσουνε. Ωρε φίλε, τώρα δηλαδή... Φαντάζεσαι να πάει ο Παφούλιας στο ρέμο για να τον πει μπαμπά. Ξέρεις τι με υιοθέτησες. Να μου περίσσευε 1,5 χιλιάρικο να στείλω τον Παφούλια στον άμμο. Ρε παιδιά, να μαζέψουμε. Μπορούσαμε σαν εκπομπή να το κάνουμε δυο. Από 1 ευρώ καθένα να βάζει, τι στο κάνω, θα βρίσκαμε ψηλιά. Του βάζαμε και μια GoPro στο κεφάλι και να τον αμολούσαμε μέσα. Λοιπόν, προλαβαίνουμε. Να φορτώσουμε σήμερα ένα μάτς. Κάτσε να σας δώσω λογαριασμό, παιδιά. Να βρούμε ένα μάτς, να το φορτώσουμε, να στείλουμε τον Μπάφη.
Φίλε, αυτό είναι τώρα όνειρο ζωή. Να στείλουμε τον Μπάφη στον άμμο στη συναυλία του Ρέμου. Έτσι. Με μια κάμερα στο κεφάλι. Να σου πω κάτι, αφού, αφού το είπαμε που το είπαμε. Ας δώσουμε 3.000 να πάει και ο Λευτέρης μαζί. Ναι, γιατί φωτιάδι να μην στείλουμε. Θα μαλώσουν αυτοί. Α, θα μαλώσουν εκεί πέρα, θα μαλώσουν αυτοί. Και τι πειράζει. Καλύτερα. Θέλουν μεμονωμένα να του στείλουμε διαφορετικά. Από, δηλαδή να μην κάνουν παρέα. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Με δύο κάμερες στο κεφάλι. Αν ακούνε οι παίχτες τη Λεμεσού ή του Αρή, παιδιά, όχι μην λέμε το ματ. Τη σέντρα. 10 κόρνερ. Τη σέντρα. Τη σέντρα. Παλιά τα έκανε ένα γνωστό. 10 κόρνερ, ρε παιδιά. Τι, κανένα δεν θα πειράζει. Ναι, παιδιά, τη σέντρα. Για καλό σκοπό είναι. Για καλό σκοπό, ναι. Δεν είναι για μένα, για τη μανούλα, για την κακομοίρα τη μανούλα μου. Πινάκι, μανούλα σου. Πινάκι τα παιδάκια σου. Για τον παπάκα μου, για τον καημένο τον παπάκα. Τον παπά. Έτσι. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε διαλυματάκι και μεγάλο αυτό και θα επιστρέψουμε για να αποδελτιώσουμε, να δούμε τι είναι το μενού αυτό. Ενδεικτικά να σας πω ότι το τεμπούρα είναι ένα είδος γιαπωνέζικου φαγητού. Πρόκειται για λαχανικά ή θαλασσινά τηγανισμένα σε μεγάλη ποσότητα λαδιού και σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Το είδος αυτού του φαγητού προήλθε από την Πορτογαλία. Όπα, να, Πορτογαλία. Μες στη Λαδίλα. Και μεταφέρθηκε στην Ιαπωνία, ναι, ναι. Αυτό είναι το τεμπούρα, έτσι, ναι, τη γανίλα, σε παρακαλώ. Κα, καλαμαράκι θα τους έχουν αυτό. Ναι, στη φριτέζα εκεί. Του Ανδρέα. Λοιπόν, μικρό τελευταίο διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έτσι, λίγο μικονιάτικα να τη δούμε. Είναι παρελθοντικό R&B βεβαίως, βεβαίως, αλλά χρυσές εποχές που συνεχίζει να ζει το νησί των ανέμων. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο λόγο επειδή για κανένα 20 λεπτάκι περίπου στους εθέρες. Εκπομπή των ανέμων. Εκπομπή των ανέμων, όπου φυσάει ο άνεμος είναι εκπομπή. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, 2310283 και 3 οκτάρια για τηλέφωνο επικοινωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και μας επικοινωνείτε. Το κόμπε τατάκι τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι είναι. Κόμπε μπιφ είναι κάτι. Μοσχάρι. Κάτι είναι τώρα το τατάκι. Preparing fish of meat in Japanese cuisine. Κολ τατάκι. Αυτά όλα κινέζικα, δεν ξέρω γιατί. Κάτι σαν σούσι, αλλά με κρέας πρέπει να είναι. Το βλέπω λίγο ομό το κόμπε τατάκι, να σου πω την αλήθεια. Ή έστω παστό. Παστό. Τύπου καρπάτσιο. Τι είναι το καρπάτσιο. Αυτό είναι ουσιαστικά. Έπαιξε τον Πάο. Ο Σπαντάτσιο ήταν εκείνο. Όχι, είναι άλλο. Καλό σκέλο. Είχα δει πέρυσι φανέλα Σπαντάτσιο στην Τούμπα. Σοβαρά. Καρπάτσιο, τι είναι το καρπάτσιο, δεν το ξέρω. Είναι τρόπος μαγειρέματος ουσιαστικά που είναι λίγο ομός. Μπορεί να γίνει και ψάρι, μπορεί να γίνει και κρέας. Μάλιστα. Το μενού των 500 ευρώ έχει ακριβώς τα ίδια εδέσματα. Αλλά από ποτά έχεις ένα μπουκάλι 3 λίτρων βέβαια κλικό σαμπέν. 3 λίτρα, ρε, στα 500 ενώ στα 1000 έχεις ένα. Ένα μπότλ, λέει. Α, στα 1500 είναι αυτά, συγγνώμη, εντάξει. Και εγώ λέω, στα 1500 έχεις 3 λίτρα μπελβεντέρε. Ναι, και ένα μπουκάλι τεκιλίτσα, έτσι, ας πούμε, για να κάνεις κανένα γεια μας, ρε, παιδί μου, κτλ. Για τα σφινάκια. Για τα σφινάκια, για όσους επιθυμούν σήμερα να βρεθούν στον άμμο, στο καθιερωμένο πάρτι της Μυκόνου, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Οι πράξεις θα διατεθούν, ξέρεις, για τον ψωραϊστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, μπορεί να το κάνει η ομάδα αυτό. Γιατί δεν κόβουνε. Έχουν δικαίωμα οι πολιτιστικοί σύλλογοι μέχρι πρότινος, ρε παιδί μου, ομάδες και τα τι αυτά. Είχαν δικαίωμα να κάνουν 2 χωρεσπερίδες την χρονιά. Χωρίς ΦΠΑ. Χωρίς ΦΠΑ. Εξού και βλέπεις, ας πούμε, εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς και τη διοργανώνει, ας πούμε, η Ατλέτικο Πετρομαγούλας. Φέρει πίντο. Γιατί είναι. Για το ΦΠΑ. Ναι, είναι μια μεσοβέζικη τέλος πάντων λύση. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Βαβή. Καλώς τον. Πού είσαι, Λεβέντη μου. Τι έγινε. Θέλω να πας στην Μύκονο. Ο Παναγιώτης είναι ο Παναγιώτης. Γεια σου, Πανουλή. Γεια σου, είχαμε γνωριστεί στο... στη Χαριλάου. Στη Χαριλάου, στο live, ναι, στο live. Ναι. Α, ναι, ναι. Έχουμε θεματάκια. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια, μάλιστα. Φορτσάτος. Θα πέσουν καταγγελίες. Θα πέσουν μηνύσεις. Μηνύσεις, γιατί. Άκου λίγο αυτό το απόσπασμα. Ναι. Άκου τώρα. Θα θελέσεις κουτάκια. Κουτάκια. Βάζει φούρναρι με βάζει φούρναρι μαγνητοσκοπημένο. Τριανταφυλόπουλος γίναμε. Δεν ακούει.
Δεν θα σε... Κουτάκια, εγώ... κουτάκες. Ναι, ναι, θα με κάνει μνημόσιο. Δεν την Παρασκευή. Αύριο το... Α, την Παρασκευή τι θα κάνω τώρα. Ναι. Κατευθείαν το δικηγόρο αυτό, θα το εξώδικο. Και ένα άλλο να πω. Ρε παπούλια, οτιδήποτε κάνεις με το... με αυτό κουτάκια, θα πρέπει να περάσεις από μένα. Να σου πω κάτι, εγώ αυτό ήθελα λίγο να πω. Να μην κάνεις μηνύσεις. Έχει παιδί τώρα. Το θυμάσαι ότι παπούλια που είχε. Είναι αμαρτία. Κάτι μηνύσεις θα πέσουνε. Ναι. Το θυμάσαι. Θα σου φάει το φούρνο ο παπούλιας. Όχι, γιατί δεν ήθελα να τον οθητήσει, λέει ο παπούλιας. Να τον κάνει παπά, λέει. Ο παπούλιας. Δεν είναι. Οτιδήποτε κάνεις παπούλια πρέπει να περάσεις από μένα. Έτσι. Από το ξωτικό τριάδι, το μεγάλο του Αθηναίου. Έχουμε κάνει χαρτί. Ναι. Δεν τα ξέφερνε. Ξωτικό τριάδι, άμα λέγεις φωτιάδι, θα έκανε και ρήμα. Ας πούμε, δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε τραγούδι, μάλιστα. Ωραία. Άλλο θεματάκι. Λοιπόν, τα άλλα θέματα είναι, πήγα και πήρα καινούργια ακουστικά χορηγία για εδώ, για το Λίπερο, για το 107,4, για το λόγο ρε παιδί, για την άλλη εβδομάδα, σου έρχομαι Μπάμπη, μου δώσανε καινούργια ακουστικά, Duracet, να κάνω και θα κάνουμε την επικοπή όταν θα με πεις την άλλη εβδομάδα και θα σε φέρω από την ξωτική θέρμη, από το αυτόν εδώ που στριφτή, μπουγάτσα. Στριπτής, μπουγάτσα. Στριπτή αγόρι. Wow, έτσι ναι, στρέχω. Έλα και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Κάθε φορά μπουγάτσα. Τι θα με πεις. Κουστάρεις να κάνουμε και τέτοιο και δύο εκπομπές. Το κάνουμε. Ας το αφήσουμε στη μία. Ας το αφήσουμε στη μία. Να κάνουμε μία. Να δοκιμάσουμε και την μπουγάτσα. Μπορεί να μην τρώγεται. Επειδή εγώ το τάξα και έκανα και είπε ο Αράου ρε Φωτιάδη. Έχεις ένα μπάμπε εδώ που σε αγαπάει και σε κάνει. Εντάξει. Άλλο θεματάκι. Άλλο θεματάκι. Δεν έχουμε τίποτα. Α, δεν έχουμε το ξωτικό τριάδι είναι εκεί πέρα. Μάλιστα. Θέλω να έρθεις από εδώ μια μέρα να σε πάω πάνω εκεί στη Βλαντανά και να πιείς παγωμένο νερό. Αυτό είναι. Το τριάδι είναι νερό. Να δεις το φαράκι πως είναι και βλέπεις ανάμεσα τα δύο βουνά, αριστερά και δεξιά, στο βάθος που φαίνεται. Και να πάμε να πάρουμε μάτι εκεί στο πάρκινγκ που πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Σωστά. Και έτσι από αύριο πέφτουμε έρεκα τη μηνύσεις. Με είπε κουτάκια με είπε. Έτσι έγινε. Κουτάκια ρε. Είσαι καλά ρε. Σε φιλούμε. Γεια σου Μιχάλη. Την Τρίτη με στριφτή. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Φώτη που μας ενημερώνει για τον λόγο ύπαρξης των εκκλησιακίων στη Μύκονο και λέει τα πολλά εκκλησιακά είναι τάματα των ναυτικών νησιωτών. Αυτό είναι γενικά σε όλα τα νησιά, όχι στη Μύκονο. Ναι, εντάξει, οκ. Και λόγος. Ας πούμε, καμιά φορά όμως είναι λίγο παραπάνω, κάποιοι υποφελούνται. Έκανα τάμα. Όχι. Τάμα κάνουν γενικά ο Έλληνας. Έκανα τάμα για να έχω και ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου. Οπότε συνδυάζουμε και αυτό που μας έλεγε πριν ο φίλος ο Φαντάρος της Μυκόνου. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Τι γίνεται? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Χάλια είμαι. Χάλια γιατί? Δεν ξέρω, πιάσει ο λιμός μου, ξέρω. Ωχ, από τι? Έπινες κρύα, παγωμένα? Τη ζέστα. Από τη ζέστα πιάνει το λαιμός. 39 βαθμούς έχει στη Γερμανία χθες με ενημερώσα. Θα καθαρίσει σήμερα λοιπόν. 36 είχαμε ναι. Χθες. Μάλιστα, 36 και εδώ είμαστε μέσα. 30, βαριά. Καλά, 30 λένε εσύ δεν τυράτε τους νόμους, γι' αυτό την πάτησα τη ζέση. Τι? Δεν τυράτε τους νόμους. Δεν τυράμε τους νόμους, γι' αυτό ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έτσι, έτσι. Έτσι είναι, γι' αυτό την παθαίνετε. Δεν μου λες ρε Μπάμπη, είσαι και σεραίος, είσαι παρακαλώ. Και ατασέρας. Ναι. Εχθές είχα τη μια συζήτηση για πανηγύρια και, ναι. Πανηγύρια και τέτοια. Καλά εσύ δεν ξέρεις ατασέρας, κάνει τα μεγαλύτερα πανηγύρια. Πού, μπορείς να μου αναφέρεις ένα ως παράδειγμα. Ένα. Ναι. Ο Τριάδης είπε, ο Μιχάλης, 1000 άτομα λέει, είχε λέει. 1500 στη Μύκονο. Πλάκα, έχω βρεθεί σε πανηγύρι λοιπόν, στις αίρες. Άμα σου πω εγώ τώρα, 35 φορές, 38 φορές πιο πολλά είχε στη σκουτούς αστερών. 35.000, μάλιστα. Είναι μικρό το γήπεδο. 40.000, άκου. Ναι. 9 του μηνός Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα, θυμάσαι παλιά που γινότανε στην Ηράκλεια. Βέβαια, πώς δεν θυμάμαι. Πίσω γορίλα. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι. Τώρα πολλά χρόνια γίνεται στη Σκουτούσα. Α, μάλιστα. Την ξέρεις στη Σκουτούσα. Πώς δεν την ξέρω, ναι. Πού είναι, ρε. Στις Σέρες. Στις Σέρες, νομίζω. Κοντά στην Ηράκλεια αν σκοτούσα. Άμπρο, πάρτα.
Ναι, κοντά. Κοντά. Δεν πα με τα πόδια. Ο δρόμο σου πάει για την Ηράκλεια. Καμίλα σκοτούσα, θα στα πω εγώ τώρα. Έλα, λίγο. Για Καμίλα, ρε, τη δουλειά έχει Καμίλα στη σκοτούσα, ρε. Δεν ξέρει και από γεωγραφία, δεν ξέρει. Δεν ξέρω τι. Μόνο με Μύκονο. Μόνο με Μύκονο ασχολούμαστε. Μάλιστα. Εκείνη, άκου τώρα. Άκου. 40.000 κόσμο. 40.000 δίσκοι. Sold out. Θέλει πίστεψε. Θες μην πιστεύεις. Πιστεύω. 40.000. Πιστεύω, πιστεύω. Λοιπόν. Ναι. Και τι ζουρνάδες έχει. τις τρελής γίνεται. Μάλιστα. Κατσίκια, αρνιά, ψήνουν εκεί τις τρελής. Σουβλάκια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν. Το μεγαλύτερο. Ναι. Ναι, λέγε. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Επειδή έχει φορτώσει το τηλεφωνικό κέντρο και μου στέλνει μηνύματα, θέλουμε να μιλήσουμε. Μετά από την παρέμβαση. Σιγά, ναι. Να πιάσει την πάρλα στη σιδιό εκεί πέρα και άντε κλείσει και να φύγεις, ρε. Άντε, γεια. Κλείσει και να φύγεις, ρε. Γεια, αυτό θέλω να κάνω. Περιμένουμε μισή ώρα να μιλήσουμε δύο λεφτά και γύρω δεκα... μας βγάζει από τη μύτη. Από το λαιμό, το λαιμό. Από το λαιμό να το βγάλω να καθαρίσει. Τώρα επειδή είναι ο λαιμός δεν είναι καλά και αυτός, εσένα να το κάνει. Τι λέει, όπα, ρόπιτα σήμερα το λόγο, επειδή και δεν θα προλάβουμε να πούμε τα θεματάκια μας. Επιγραμματικά να αναφέρω το εξής, στην κορυφαία είδηση όλης της χρονιάς, στην Καρδίτσα, θερινό σινεμάς κλείνει για το καλοκαίρι. Και όμως είναι αλήθεια, έχει ένα θερινό σινεμά εκεί η πόλη, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση χθες ότι... Ραντεβού του Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, όπως, όχι, όχι. Όπως ανακοινώθηκε, λέει, ο θερινός κινηματογράφος θα παραμείνει κλειστός ως τις 22 Αυγούστου. Οι υπεύθυνοι έχονται σε όλους καλές διακοπές. Ή προσκυνάμε, Καρδιτσάρα, Καρδιτσάρα. Deep μυαλό που λέει και το σύνθημα. Έχω φίλο από την Καρδίτσα και είναι Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Όχι, είναι τεράστιο, είναι τεράστιο. Όπως έγραψε ένας φίλος, δηλαδή θα μπορούσε να έχουν χιονοδρομικό κέντρο και να λέει κλείνουμε για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Αλλά νομίζω για μένα είναι η κορυφαία είδηση της χρονιάς. Έτσι, θερινός. Άσε ρε τώρα, τι πρέπει να πάμε κι εμείς διακοπές. Τι πώς θα γίνει. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώς τώρα. Τι γίνεται. Αργά μας πήρε σήμερα. Έπαιρνα πριν και δεν είναι. Κάτι γινόταν. Τίποτα δεν έγινε. Εντάξει, όλοι εδώ. Τίποτα. Λοιπόν, ο μπαμπάς σας είμαι. Το έχετε καταλάβει. Ο μπαμπάς σας. Ναι. Εσύ φταίς για όλα, να ξέρεις. Εγώ γιατί. Γιατί το λόγο επειδή είναι δύο ώρες για σένα, αλλά για μένα μετά έχει. Έχει, όπως έλεγε το παλιό διαφήμιση του ΠΑΟΚ, έχει επίπτωση σε όλη μας τη ζωή. Εξαιτία σου έχει επίπτωση σε όλη μου τη ζωή. Έτσι. Ναι. Ξαφνικά τα βράδια ειδικά που δεν κοιμάμαι εγώ επειδή δουλεύω, εχθές ή προχθές πρέπει να με πήραν όλοι, όλοι τηλέφωνο, παρέλασαν. Όλοι πριν βγουν στην εκπομπή με παίρνουν τηλέφωνο. Να πάρουν χαρτάκι. Να πάρουν χαρτάκι. Να πάρουν χαρτάκι. Μου φαίνεται να κάνουμε αύριο εκπομπή εμείς που δεν θα κάνεις εσύ, να κάνουμε εμείς την εκπομπή. Θα αφήσω ανοιχτά τα τηλέφωνα και πηγαίνετε και μιλάτε. Δεν υπάρχει. Να κάνουμε μια λαϊκή βάση. Έτσι. Ναι. Λαϊκή βάση εκεί πέρα. Κανονικά. Λοιπόν, επειδή πλέον το έχουμε αλλάξει το επίπεδο και έχουμε βάλει και τεχνολογία και στα τραγούδια και σε όλα. Κάνε λίγο απόλυτη ησυχία, βάλε εκεί τα μικρόφωνα για να πω και εγώ το τραγουδάκι. Γαριχτό. Ναι. Πού είναι, κάτσε. Τι έπαθε, πάλι. Εσύ είσαι, τι έπαθε. Περίμενε. Ωχ, μας τα έκανες μαντάρα. Πάλι. Πόρε, πάλι. Γι' αυτό. Έλα. Να το πάμε. Το βρήκα. Λοιπόν, πάμε. Τον Gummy Bear έβαλες ρε, τι έβαλες. Ακούστηκε. Ναι, με φωνάζουν μπαμπά όλοι. Όλοι τρελοί και με φωνάζουν μπαμπά. Αυτό είναι το κόλπο σου, εσύ μπορεί να το καταλαβαίνεις. Σωστό και αυτό. Θα βάλω τους υπότιτλους. Όλοι τι λέω, με φωνάζουν μπα, λόγω επειδή και με φωνάζουν μπαμπά. Και ψήνω τα ψώμια, όλοι τρελοί με φωνάζουν μπαμπά. Και ψήνω τα ψώμια. Επάθες Φωτιάδη. Ναι. Δηλαδή. Κάμος. Δηλαδή. Δηλαδή, ναι, πρέπει να χώσουμε και τον δηλαδή. Έτσι. Λόγω δηλαδή. Δηλαδή. Μάλιστα. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Πάλε για το Σαββατοκύριακο να πέσει, άμα είναι έτσι να γουστάρουμε. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δεν φεύγουμε για να ψυχή. Έγινε, άντε. Ναι, εντάξει, άντε. Για να δούμε γραμμούλα για λιγουλάκι ακόμη, καλημέρα.
Έλα τώρα μιλούσα με τον Μπάφη. Κλείστο, έχω γραμμές, καλημέρα. Έλα με τον Μπάφη μιλούσα. Τι γραμμή είναι καλύτερη. Θα σας πω, τι έγινε τώρα. Έχω 5 γραμμές κατηλημένες. Σηκώνω μία το Λευτέρη και έχω να επιλέξω άλλες 4. Και λες να μην πάρω την επόμενη. Να μην πάρω την επόμενη γιατί θα είναι σίγουρα Λευτέρης. Και παίρνω μία στην τύχη. Γιατί είσαι σίγουρος ότι τις άλλες 4 δεν είναι Λευτέρης. Έλα μπουντέ, καλημέρα. Κλειστή εδώ, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, δεν είναι ο Λευτέρης. Ναι, δεν είναι ο Λευτέρης. Κλείστο, κλείστο. Να βγει ο Λευτέρης. Τι γίνεται, είμαστε πολύ καλά, εσύ. Το βλέπω, φίλε, το ακούω μάλλον. Έτσι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι το πρωί. Μάλιστα. Ωραία, ωραία όμως. Ωραία. Ξεκινάει ωραία η μέρα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μη παραλείψεις να πας από το εξωτικό τριάδι, φίλε. Θα πάμε όλοι. Αυτό θα γίνει, θα κάνουμε χωρεσπερίδα. Παιδιά, κερνάω νερό. Έτσι. Περιλαμβάνεται στην τιμή 10 λίτρα νερό. Από μένα, από μένα. Απλά θα είμαστε. Θα πάρεις και γύρω σπίτι. Έτσι, έτσι. Ποιο νάμος. Το νάμα του τριαδίου. Θα πας και χωρίς είσοδο και με νερό δώρο. Ναι, ναι, ναι. Και μάτι εκεί στο πάρκινγκ που πηγαίνουν τα ζευγαράκια. Και μετά στο βουνά. Πάνε καμιά βόλτα από την Περαία, φίλε από εκεί. Φυσικά καφεδάκια, γουτάρι, γιατί τριάδι, δύσκολα είσαι. Δύσκολα, δεν έχει. Γιατί? Χαλιά. Α ψηθήσει εκεί πάνω. Ναι, δεν έχει δροσιά το τριάδι. Έχει δροσερό νερό όμως. Το αεράκι λίγο που πιάνει. Ναι. Αλλά έχει δροσερό νερό. Εντάξει, έχει και φωτιά. Και φωτιάδι, σε παρακαλώ. Θα σε δροσίσει και φωτιάδι. Έτσι, εννοείται. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Τρέλα, καλή. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε το γραμμούλα. Μάλιστα αυτά τα γλυκά νάλα τώρα για να κλείσει. Καλημέρα, όχι, θα βάλω κάτι καλό. Καλημέρα. Μηδέν, καλημέρα. Παπατσάνε, όχι ο Παπατζημίκη. Καλημέρα. Μα το κλείσε και εδώ, πεσμένε όλε τι γραμμέ. Και εντάξει, σιγά σιγά πρέπει. Πες ποιο τραγούδι θέλει. Θα βάλουμε, να σου πω κάτι. Μάλλον την άλλη εβδομάδα. Θα έρθω μια μέρα και θα κάνουμε εκπομπή με μουσικές μόνο από τις ταινίες του Σιόλη. Ναι. Ποιο θα ήθελες να ακούσεις σήμερα, επειδή μου το ζήτησες και τώρα σήμερα, ναι. Να σου πω κάτι, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα και δεν το πολύ κάναμε, βάλε να τα έχω με τον εαυτό μου. Έτσι, τα έχω με τον εαυτό μου. Βέβαια, δικό σα χάρη παίζει από πίσω. Εντάξει, ναι, κάτω ναι. Μίξη. Όχι, θα βάλουμε τον Άφρομαν και θα βάλουμε τον Βασίλη Κάρα. Τραγούδι που έχει ακουστεί στο «Ας περιμένουν οι γυναίκες» ασφαλώς και το έχουμε ερμηνεύσει και εμείς, ένα τεράστιο. Και βέβαια, αυτό που σου είπα και προχθές, τρομερά τραγούδια βέβαια και σε αυτή την ταινία, αλλά στο φτάσαμε και εκεί γίνεται χαμός. Εκεί γίνεται χαμός. Δες και τις άλλες. Τις είδα, είδα και το «Παρακαλώ γυναίκα που λέτε». Μου έμεινε με το τέτοιο τώρα να δω. Το τελευταίο. Το τελευταίο γιατί όχι, και το «Έρωτα στη Χουρμαδιά» είναι καταπληκτικό. Θα το δω και αυτό. Σαυρός του Χουρσίτ Πασά. Αλλά το απλά το φτάσαμε έχει. Δηλαδή. Ατακάρες. Είναι παραχωρισμένη ταινία. Μία ατάκα εκεί που έκλαψα, α πούμε, που λέει την ιστορία με τη ρουλέτα. Που λέει όλο είχε και λέει κάποια στιγμή λέει, αλλάζει το 36 και 6 συνεχόμενες φορές το 36. Λέει τη γυναίκα. Την πύλια και το λαγό. Την πύλια και το λαγό δεν τα κυνηγάς, τα περιμένεις. Κάθεσαι και τα περιμένεις έτσι. Μεγάλες σοφίες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Τα έχω με τον εαυτό μου. Αύριο για προφανείς λόγους δεν θα μπορέσουμε να παρευρεθούμε στην καθιερωμένη μας παρασκευιάτικη εκπομπή. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Όμως 7 με 10 σας ευχαριστούμε όλους. Αποχαιρετούμε ενδεχομένως ακροατές του 6-7 που δεν θα μπορέσουν να συντονιστούν. 6-8 γιατί... κάνεις, να ξέρεις. Ναι. Υπάρχει κόσμος, ας πούμε, 6-7 πάει στη δουλειά ή επιστρέφει αυτά κτλ. Σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Διακοπές θα επιστρέψουμε 18. Καλό, ήδη αποφωνεί. Αλλά αν θέλετε, ξεκλέψτε λίγο χρόνο. Για να βρείτε λίγο χρόνο, ακούστε και μετά τις 7 από Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη σήμερα για τις κέρυες τοποθετήσεις του. Τα ξαναλέμε. Δίνουμε τις κοιτάλες στον Κωστή τον Ζαρό. Θα σκρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Και αύριο θα κάνει 7-10. Φαντάζομαι post-game το παιχνίδι του Άρη. Θα έχει ανταποκρίσεις με παίκτες, ξέρω εγώ, από το παιχνίδι. Και να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να βρει έναν μπαμπά όπως βρήκε ο Παφούλης. Στην Μύκονο, ένα Sugar Daddy. Φιλιά, τσάω.